Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Έκλεισε η εβδομάδα, προχωράμε προς τον όλεθρο των εορτών. Κωστής Ραπτόπουλος, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Γιάννης Χιλιτίδης, θα κάνουμε μια πολύ ήσυχη εκπομπή σήμερα, αφού η ένταση ήταν γεμάτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φωνές, μάτς τα οποία ήταν ύποπτα, κύριε Καγιούλη φεύγεται, μια σειρά από αγώνων του ΠΑΟΚ όπου μετά το 3-4 με τον Ατρόμητο ήρθε το 0-7, το 7 συν στο, πώς το λένε, στην Ελευσίνα. Το σκύψιμο του τερματοφύλακα της Ελευσίνας στο πρώτο γκολ δημιούργησε σχόλια σε site αντίπαλων ομάδων κτλ. Απ' την άλλη μεριά ο Άρης σε ένα νοχελικό 0-0 με τη Βέρεια, στο οποίο κανείς δεν πλησίασε την περιοχή του αντιπάλου. Η Λαμία με την ΑΕΚ σε ένα φιλικό 0-0. Είχαμε ωραίες ομορφιές και η μεγαλύτερη ομορφιά βέβαια έγινε στην Κρήτη, όπου ο Ηρακλής έδειξε ότι οι λήθοι είναι οι παίκτες του και ο προπονητής του, ή οι άνθρωποι δεν θέλανε να κερδίσουν. Λοιπόν, οι λήθοι δεν είναι. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ξεκινάω με τον Άρη, όπου τις τελευταίες 7-8 μέρες οι Αριανοί έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τις φωλιές τους σαν τις χελώνες τον Μάιο, τον Απρίλιο, όπου αρχίζει ο ήλιος και βγαίνει έτσι δειλά-δειλά και ζεσταίνει η κατάσταση και τα λοιπά. Γυρίζει και η ώρα Μάρτιο, οπότε Μάρτιο δεν αλλάζει η ώρα, γυρίζει μία ώρα μπροστά. Ναι, βγαίνουν σιγά σιγά οι χελώνες, βγαίνουν και οι Αριανοί από τα καβούκια τους, έχουν αναθαρίσει. Ήταν μια εβδομάδα ιδιαίτερα έντονη, είχα να ακούσω Αριανό στο ραδιόφωνο αρκετό καιρό και είχα να ακούσω γενικότερα, ακούω και εκπομπές οπαδικές, βλέπω, ακούω τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ακόμα και σε οπαδικά ραδιόφωνα και σε οπαδικά site Αριανών δεν βλέπω έτσι μια έτσι έντονη έτσι παρουσία πολυπληθών φωνών, ας πούμε, και τα λοιπά. Βλέπω 5-6 άτομα τα ίδια να κυκλώνονται και τα λοιπά. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα άκουσα, διάβασα, είδα στο δρόμο Αριανούς να έχουν ψυχολογία. Τώρα, αυτό ξεκίνησε η ψυχολογία των Αριανών από την ήττα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο 4-3. Εκεί ήταν η αρχή της ψυχολογίας τους. Μετά ήταν ότι ενώ λέγανε θα έρθει ο Λάσκαρης, δεν θα έρθει ο Λάσκαρης, γιατί δεν έρχεται στη χώρα ο Λάσκαρης, πού είναι ο Λάσκαρης, χρυσό τον κάνανε το Λάσκαρη. Πώς γελάει ο Μπούζας. Ψεύτηκα. Λοιπόν, τελικά ήρθε ο Λάσκαρης μετά τη συζύγου. Εγώ συζύγου δεν είδα. Είδα το Λάσκαρη μόνο. Τέλος πάντων, είπαν ότι ο άνθρωπος είχε έρθει καιρό. Ήρθε, παίρνουν μια ψυχολογία και εκεί πέρα. Μετά να πούμε, δεν τους κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα. Έχει γίνει μια ωραία εκεί, ένα ωραίο παραμύθιασμα από τον Ψηφίδη. Ο Ψηφίδης στο παραμύθι είναι πρώτος. Δεν υπάρχει. Είναι μεγάλος ψίστης να πούμε. Πήγε εκεί στη ΔΕΗ 2-3 φορές, πήγε εκεί προφιτερόλ, κάτι κουραμπιέδες. Λεφτά βέβαια δεν είχε να τους πάει. Αυτό είναι μια ένδειξη φιλίας, τους είπε στον κύριο Φωτόπουλο. Συμπαστεκόμαστε. Δεν μπορεί να κόψει το ρεύμα στον Άρη μας. Κουραμπιέδες είναι από την Καρβάλη, κύριε. Λοιπόν, πέρασε, είδα κάτι κουραμπιέδες από την Καρβάλη, κάτι μελομακάρονα. Κάτι σκόνες από λουκούμια, χωρίς τα λουκούμια να είναι μέσα, γιατί δεν είχε λεφτά να αγοράσει λουκούμια, πήγε τη σκόνη μόνο. Πήγε ένα κουτί με σκόνη από λουκούμια. Λουκούμια. Λέει, έφερε ο Ψηφίδης, λέει, ένα κουτί με λουκουμόσκονη. Είναι λογικό, ρε. Λέει, δεν είχε λεφτά να αγοράσει λουκούμια. Και μόνο η σκόνη, η μυρωδιά της σκόνης δημιουργεί ψευδέστηση. Και επειδή οι Αριανοί έχουν ψευδεστήσεις. Ναι. Ούντως. Στη γραμμή. Τι έγινε, ρε Νικόλα. Καλησπέρα, γλυκό αγόρι, τι κάνεις. Να σε πήρα 4-5 τηλέφωνα, δεν με απάντησες και ανησύχησα. Ήμουνα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού και δεν μπορούσα να απαντήσω. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μου το λες. Γιατί τέτοια ώρα, αν δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο, ή θα κοιμάσαι, ή θα. Ναι. Ή θα είσαι σε επαγγελματικό ραντεβού. Πήγε καλά το ραντεβού, γλυκό αγόρι. Όλα πάνε μια χαρά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κουρασμένος ακούγεσαι, Νίκο. Κουρασμένος.
Κοίταξε να δεις. Προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο. Ναι. Για να βρω χρόνο για να ξεκουραστώ, αλλά η εταιρεία επειδή έχει ανάγκη. Μπράβο. Και τις ανάγκες. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε και την τελευταία μας δύναμη. Να δώσουμε. Ναι. Για να κρατηθούν. Να βάλουμε πλάτη να κρατηθούν οι εταιρείες. Έτσι. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι μου έχεις λείψει πολύ. Σε έχω επιθυμήσει. Όταν είμαστε μαζί περνάμε καλά. Περνάμε καλά, ναι. Γενικά και εκπομπές κάνουμε ωραίες. Και εκτός εκπομπών. Ναι. Και εκτός εκπομπών βγάζουμε πολύ γέλιο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω. Ξεκίνησα. Δεν πειράζει, Νίκο. Εσύ να είσαι καλά και η δουλειά να υπάρχει και για τους δυο μας. Ο καλύτερος μου φίλος τον βλέπω κάπου στα μάτια του ΠΑΟΚ. Όχι ταξίδια πάει. Όχι στο ξενοδοχείο Φέδων ανεβαίνει μαζί με σένα. Κατασπαράζει τα πρωινά. Λοιπόν. Καλό είναι να έχουμε δουλειά, γιατί είναι ευλογία να δουλεύεις. Δηλαδή, εγώ δεν κάθομαι στον κόλο μου. Τώρα μέσα στις γιορτές βρήκα και αυτό το live να κάνω και έχω δώσει την τελευταία εκμάδα, να πούμε, των δυνατοτήτων μου. Έχω παραγγείλει αύριο να πάω στα Μωμάνια να πάρω ρούχα, περούκες, μουστάκια. Και μουστάκια θα πάρω. Αυτό επειδή ακούστηκε στην επαρχία, Κωστή. Ναι. Έχει γίνει, μπορώ να πω, ένας ψιλοπάταγος. Από το γεγονός ότι ο κόσμος καλά δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα παρουσιάσεις. Και θα ήθελα σε κάποιες εκπομπές που θα κάνεις από εβδομάδα στο Μετρόπολης. Ναι. Περισσότερα στοιχεία. Γιατί εγώ θα δώσω ένα τηλέφωνο. Ναι. Άκου, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μια και είναι χαλαρή σήμερα η εκπομπή. Πρόσεξε. Okay. Εγώ τόσο καιρό ήθελα να βγάλω τη μαρμίτα. Μου λέγανε πάντινα σε ένα μαγαζί. Τέλος πάντων. Η μαρμίτα δεν μπόρεσε. Πήγα κάτω, βρήκα το σκηνοθέτη. Δυσκολίες αυτά. Βρήκαμε ένα θέατρο. Ήθελαν να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Εδώ κανάλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν link. Πού να βρεις τα link, πού να βρεις συνεργάτες. Εραστέχνες η Θεσσαλονικής. Άσεις τώρα να πάει στο διάλογο. Πού να βρεις τηλέφωνα να συνδέσεις, να κάνεις τελικά. Τέλος πάντων, ήταν μια πανταγώδης αποτυχία. Και τελικά μου λέει ένας τύπος, λέει, γιατί δεν παίρνεις τον Ασλαμά. Να πάτε να κάνετε ένα, λέει, ντουέτο, λέει, ξέρω εγώ, ένα live. Έλα, μόνο, δεν το είδα σοβαρά. Μετά το λέω τον Ασλαμά, λέω, θες να κάνουμε ένα live, αλλά το κάνουμε ωραία. Δηλαδή, να το κάνουμε επαγγελματικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να έχουμε τον προτζέκτορά μας, να κάνουμε το μοντάζ μας, να βάλουμε πικάντικα πράγματα, να κάνουμε μεταμφιέσεις, να κάνουμε μιμήσεις, να μιλήσουμε με σκληρά λόγια. Και το βγάλαμε λαϊκό δικαστήριο, το οποίο θα γίνει 29 Δεκεμβρίου στο Μήλο, για τηλέφωνο κρατήσεων. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στις 29 Δεκεμβρίου, στις 9 ανοίγουν οι πόρτες στο 231-0510-081. Θα είναι μια σάτυρα, όχι μόνο αθλητική. Θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα μέσα. Να το πούμε, ναι. Ναι, θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα μέσα. Δεν θα έχει ύβρις. Πρόσεξε. Γιατί πολλοί θα λένε ότι ο Ραπτόπουλος είναι αθυρόστομος. Όχι ότι δεν είμαι. Μεγάλος αθυρόστομος. Και επειδή δεν μπορεί να τα πει αυτά με τον τρόπο του, να πούμε, στο ράδιο, γιατί και στην τηλεόραση έχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, θα τα πει εκεί πέρα. Δεν θα τα πω ακριβώς με ύβρις, δηλαδή δεν θα έχει χιδεότητα μέσα. Θα έχει έξυπνο κάρφωμα. Δηλαδή, ναι. Πολλοί με ρωτάνε και μου λένε ότι θα είναι ένα κόσεπτ σαν του, ας πούμε, σαν του Λαζόπουλου, κάτι τέτοιο στυλ. Ναι, κάτι τέτοιο θα έχει. Μάλιστα. Στο αθλητικό όμως. Μάλιστα. Μόνο που ο Λαζόπουλος ήταν υπέρ μιας ομάδος, ενώ εμείς θα είμαστε κατά όλων των ομάδων. Δεν είμαστε με κανένα κόμμα, ναι, με καμιά ομάδα. Με καμιά θρησκεία, δηλαδή. Με καμιά ομάδα, δεν είμαστε με κανέναν. Αντίθετα, είμαστε ενάντια σε όλους. Γιατί όλο και μια κακή κουβέντα έχουμε να πούμε για τον κάθε έναν από αυτούς. Άρα λοιπόν θα είναι μια βραδιά η οποία θα είναι βραδιά γέλιου. Ναι. Και προβληματισμού, να πω. Κοίταξε. Ναι, θα είναι κάπως έτσι. Θα είναι κάπως έτσι. Δεν το έχω ξανακάνει εγώ αυτό. Το έχω κάνει στο σχολείο μια φορά που είχα βγει σε 500 παιδιά και είχα κάνει κάτι μιμήσεις 13 χρονών και παρεξηγήθηκαν οι καθηγητές. Γελούσαν οι άλλοι από κάτω. Τέλος πάντων, ήταν και μια εποχή που ήταν λίγο πιο, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Και θα ήθελα σήμερα, μια και ξεκίνησα με Άρη και τους έδεγα με μεγάλη αισιοδοξία τους Αριανούς και τα λοιπά,
Τους έχω μεγάλες εκπλήξεις για τους Αριανούς. Φαντάζομαι. Εκείνη τη βραδιά. Ήδη έχω παραγγείλει κάτι μπλούζες ωραίες, κάτι αυτά κτλ. Δεν λέω όμως. Δεν λέω. Εντάξει. Θα πέσει γέλιο. Περισσότερα, ναι. Περισσότερα θα δει ο κόσμος. Και ο Ιβάν Σαββίδης θα περάσει. Και ο Μαρινάκης θα περάσει από το κόσκινο. Και ο Μελισανίδης θα περάσει από το κόσκινο. Ναι, θα έχει όμως. Καλόπιστη αυτή. Δεν θα έχει κακότητα. Διότι εμείς όλους αυτούς τους αγαπάμε γιατί τριβόμαστε μεταξύ τους κάθε φορά. Δηλαδή έχουμε τριβή. Μαλώνουμε, μας λένε, λέμε. Είναι η ζωή μας, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Επειδή τα τελευταία χρόνια σε ζω λίγο περισσότερο από τον κόσμο, ας πούμε, που σε ακούει μόνο από το ραδιόφωνο και σε ξέρω λίγο και στην προσωπική σου ζωή, ξέρω ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, τα αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ χιούμορ και με κάποια πράγματα ίσως και με κάποιο σκεπτικισμό. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια. Νικό, κοίταξε να δεις. Εσύ μπορείς να πεις στον κόσμο ότι εγώ αντιμετωπίζω με αστεία, με μεγάλη σάτυρα, ακόμα και τα πιο δυσάρεστα πράγματα τα οποία μπορεί να περνάω κι εγώ. Δηλαδή, γελιοποιώ, γελοτοποιώ μια ακόμα δυσάρεστη κατάσταση, ας πούμε. Ακόμα και την πικρή κατάσταση πρέπει να υπάρχει η ατάκα, η έξυπνη, ας πούμε, για να πεις... ο πάγος αυτός το κακό, ας πούμε, και να γυρίσει αλλιώς η δουλειά. Έτσι. Το ξέρω γιατί και στις καλές μας στιγμές που έχουμε συναντηθεί, αλλά και στις δύσκολες μας στιγμές έχουμε γκρεμίσει νοσοκομεία, έχουμε γκρεμίσει πράγματα, ας πούμε, έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο να γελάει. Άνθρωποι που ήταν πικραμένοι, ας πούμε, και στεναχωρημένοι, τους έχουμε κάνει να γελάει. Νίκο, ο στόχος, και αυτό μου αρέσει. Ο στόχος είναι να γελάσει ο κόσμος. Είναι γιορτές για τον αυτό κόσμο που τις πιστεύει. Είναι μια περίοδο χαλαρότητος και τους φορτώνουν τώρα. Εγώ βλέπω τώρα ένα site εδώ. Το δούνου του τι θα μας κάνει. Η 13η σύνταξη. Τα ξέρω όλα τα ρεπορτάζ. Ναι. Δεν θέλω να βομβαρδίζω εγώ τη στιγμή αυτή, ιδιαίτερα του 12-2, αλλά και το γέλιο του 2-4. Θέλω να. Ο στόχος μου είναι, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, να ξεχνάει ο κόσμος το βασικό του πρόβλημα, ξεχνιώντας 2 ώρες το πραγματικό του πρόβλημα. Δηλαδή, καμιά φορά όταν νευριάζω και τσακώνομαι στο ράδιο και ανεβαίνουν οι τόνοι κτλ. Καμιά φορά λέω, ρε γαμώτο, δεν ήταν της ανάγκης αυτής, επειδή εγώ είμαι νευρικός και καυγατζής, να το παρουσιάζω. Ναι, ο κόσμος θέλει να γελάσει. Θέλει όμως όχι να γελάσει με κάτι χαζό. Εγώ βλέπω, ας πούμε, το Σεφερλί. Είμαι, ας πούμε, βλέπω το Σεφερλί. Δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν γελάω με το Σεφερλί. Είναι, ας το πούμε, κρύο ή στημένο ή δεν ξέρω πώς να το πω, εντάξει. Πρέπει να είναι, γενικά το χιούμορ πρέπει να είναι αυθόρμητο και πρέπει να είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένο, εκείνη τη στιγμή η ατάκα. Ύστερα εμείς τώρα κάνουμε μια δουλειά εδώ, πρόσεξε. Βεβαίως. Βρίζει ένας τον άλλον. Βγαίνει ο άλλος, λέει, περιμένει να ακούς τι θα πει αυτός, να βρίσει τον άλλον. Αυτό ο κόσμος το έχει βαρεθεί. Να βλέπει τον ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ με τον παραγωγό να βρίζονται στο αυτό ποιος θα πάρει την είδηση. Ποιος θα είναι πιο ΠΑΟΚ από τον άλλον. Ποιος θα είναι πιο Μακεδονομάχος από τον άλλον. Ρε, δεν πήρατε χαμπάρι ότι ο κόσμος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Μετά ο κόσμος, τι κατάλαβα εγώ. Δεν γουστάρει αυτό το ψεύτικο αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Ξέρει ότι κανένας δεν αγαπάει τον ΠΑΟΚ τον Άρη. Αγαπάμε όλες τις τσέπες μας. Όλοι αγαπάμε την επιτυχία μέσω του ΠΑΟΚ και του Άρη. Χρησιμοποιούμε τα σωματεία και την προσωπική μας προβολή. Ο κόσμος όταν βλέπει ο άλλος ότι το σκίζεται πια για αυτό τον ΠΑΟΚ και τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη κτλ. Ή ξέρω εγώ, του Καρυπίδη, τώρα που έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ Ραπτόπουλου και κάποιων οργανωμένων οπαδών που πάνε να υπερασπιστούν τον Καρυπίδη κτλ. Εντάξει, ο καθένας το πόστο του, ο καθένας το ρόλο του, έτσι. Αλλά ο κόσμος αυτό το ψεύτικο, αυτό το γλύψιμο, αυτό το υπόδουλο, αυτό το εγώ καταλαβαίνω ότι δεν το θέλει. Θέλει άλλα πράγματα, έτσι νομίζω εγώ. Ξέρεις τι, μέσα από τη μόλι, ο κόσμος γενικά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα όμως και από τα προβλήματα τα οποία του έχουν τα καθημερινά, τα οποία τα βρίσκει συνέχεια μπροστά του, τον έχει κάνει να είναι και στο ποδόσφαιρο αλλά και γενικά στον αθλητισμό να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και να αρχίζει σιγά σιγά να αποστασιοποιείται. Δεν είναι λίγο αυτό που βλέπουμε, ότι τα γήπεδά μας είναι άδεια, ότι κάποιες εκπομπές, ας πούμε, στα ραδιόφωνα
καθαραίουν, γιατί πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει κάποιους ανθρώπους ότι είναι στημένοι και όλα αυτά, και σιγά σιγά ας πούμε αναδεικνύονται κάποιοι οι οποίοι είναι καθαροί, οι οποίοι έχουν το θάρρος της γνώμης και πριν μιλούσαν έτσι και τώρα μιλάνε πάλι έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Αλλά από εκεί και πέρα, φίλε Κωστή, ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχολογία, και, γιατί αυτό του λείπει. Στην επαρχία τι γίνεται, ρε Νίκο, με την ψυχολογία? Δεν έχουν ψυχολογία. Οι επαρχιώτες στην επαρχία είναι καλύτερα τα πράγματα, έχω την εντύπωση. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Ξέρεις γιατί, να σου πω γιατί. Για πες μου το. Γιατί οι κοινωνίες είναι πιο συμμαζεμένες. Έχουν τα τοπικά τους, ας το πούμε, γλέντια, γιορτές, πανηγύρια, τα οποία τους κρατάνε σε ένα ρυθμό, τους κρατάνε ας πούμε σε μια, πώς να το πω ρε παιδί, μια φλόγα μέσα τους. Ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει, έχει ανάγκη να γλεντήσει, και μέσα από όλα αυτά ας πούμε ξεσπάει. Ο αγώνας, οι Έλληνες δουλεύουν κοστί στην επαρχία, δεν είναι τεμπέληδες, προσπαθούν να μην καταρρεύσει εντελώς το σύστημα, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να στηρίξουν ένα κράτος το οποίο τους καταλυστεύει. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες κλέφτες και λαμόγια. Εντάξει, εγώ τους βλέπω τι αγώνα κάνουν. Μιλάω καθημερινά με εργοστασιάρχες που έχουν μείνει στην Ελλάδα και δεν έχουν φύγει ούτε σε Βουλγαρίες ούτε σε Σκόπια, που τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να γίνουν αυτά, και προσπαθούν να κρατήσουν θερμοπύλες. Λοιπόν, η επαρχία προσπαθεί να αναστήσει μια Θεσσαλονίκη άθλια, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή... Γιατί την κράζεις? Γιατί την κράζεις τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ? Να σου πω, η Θεσσαλονίκη... Μην μου πεις τώρα, μην αυτά τα βρώμα 50 δευτερόλεπτα λίγο που έχουμε μια διαφήμιση, περίμενε λίγο. Μας άνοιξε την όρεξη αυτός ο μπέργκερ. Έλαντε. Ναι, ναι. Τέτοια ώρα. Και τώρα λέει νηστεύουν κιόλας. Είναι νηστεία τώρα? Βέβαια είναι νηστεία. Μέχρι τα Χριστούγεννα βέβαια είναι νηστεία. Έχει όμως και νηστίσιμο μπιφτέκι ο μπέργκερ. Βέβαια. Εσύ νηστεύεις, Νίκο? Βεβαίως. Μπράβο, Νίκο. Καλός άνθρωπος. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω για τη Θεσσαλονίκη είναι επειδή... Ναι, γιατί μας κράζεις? Γιατί πολλές φορές και που έχεις έρθει εδώ, μιλάς σαν να είσαι ας πούμε από την επαρχία εσύ και οι άλλοι εδώ πέρα, και εδώ κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς, να πούμε. Τι δεν κάνουμε καλά? Πρόσεξε να σου πω. Ναι, για πες. Για μας τους επαρχιώτες, να το πω, και τους βλάχους, ας το πούμε και με την κακή την έννοια, η Θεσσαλονίκη πάντα ήταν μια ερωτεύσιμη πόλη. Ήτανε. Ήταν μια ερωτεύσιμη πόλη, δηλαδή θέλαμε πάντα και σαν πιτσιρικάδες να την κοπανίσουμε από τις πόλεις μας για να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν μια πόλη η οποία μας πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πιτσιρικάς όταν ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη ήμουν εκστασιασμένος. Μ' άρεσε να γυρνάω στις γωνιές της, στην Αριστοτέλους, να πηγαίνω στην Τούμπα, να πηγαίνω στην παραλία κάτω, στον Λευκό τον Πύργο κτλ. Γιατί μας έδινε εικόνες τις οποίες στην επαρχία δεν μπορούσαμε να τις δούμε αυτές τις εικόνες. Μάλιστα. Και γενικά η Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά η νηφούλα του Θερμαϊκού για μας, όλους στην επαρχία, και την αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτή την πόλη. Τώρα τι έγινε, σαν την Δανδουλάκη έγινε? Πρώτα απ' όλα, ναι, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης... Κρύωσε, τι έγινε? Ναι. Δεν είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι οι Θεσσαλονικιώτες είναι περισσότερο λαμόγια και από τους Αθηναίους. Ναι. Δηλαδή, χαλάσανε. Ναι. Πώς, εγώ, για μένα, αν και το λέω αυτό και εκπροσωπώ μια εταιρεία και δεν θα έπρεπε να μιλάω έτσι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή σαν καλύτερος και σαν παλαιότερος πολιτής της εταιρείας δεν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει επιλογή να μην είμαι στη Θεσσαλονίκη. Α, δεν θες συνεργασία με δάφτους? Όχι, δεν θέλω. Στην πέρα από 2-3 άτομα τα οποία τα ξέρεις και εσύ, τα οποία τα βασίζομαι και τα εμπιστεύομαι, από εκεί και πέρα ο θεσσαλονικιώτικος επαγγελματικός κόσμος δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Δεν το γουστά. Το κρατάω αυτό, Νίκο. Ναι. Δεύτερον, ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι μια βρώμικη και σκοτεινή πόλη. Δεν είναι η πόλη, ναι, η οποία ας πούμε είναι η πόλη της Μακεδονίας, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος κτλ. Κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι φταίει μόνο η οικονομική κρίση γι' αυτό. Τι φταίει, ρε Νίκο? Ναι, τι φταίει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε Κωστή, ναι, τι φταίει. Αυτό νομίζω ότι εσείς που ζείτε εκεί πέρα και... Δηλαδή χάλασε ο χαρακτήρας του Θεσσαλονικιού, χάλασε, λες? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Για φέρε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Όταν κατέβαινα κάποτε στη Θεσσαλονίκη με τα φιλαράκια μου, με τα μηχανάκια, με τα παπάκια τότε εκείνη την εποχή, πηγαίναμε στην Αρετσού. Ναι. Είχε καλές δόξες η Αρετσού τότε. Βεβαίως, είχε, ναι, μεγάλες δόξες, και το όνειρο κάθε πιτσιρικά είναι να πάει εκεί πέρα. Ναι. Σε πληροφορώ, ναι,
ότι όταν καθόμασταν εκεί πέρα, ας πούμε, με τα τέτοια, με τους φίλους μας, κάτι καλλιτεχνικό μας έβγαινε. Δηλαδή, πώς θα σου εξηγήσω. Ένας φίλος που είχε τάση, ρε παιδί μου, μπορούσε εκείνη την ώρα να συνθέσει ένα τραγούδι. Ναι. Ή να γράψει ένα ποίημα. Ή να πει, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε. Κάτι να βγάλει κάτι τον καλλιτεχνικό του... Τον καλλιτεχνικό... Αυτή η πόλη γενικά μας έμπνεε. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τραγουδοποιεί, σκηνοθέτες, τα προηγούμενα χρόνια μιλάμε, έτσι. Περνούσαν από αυτή την πόλη και μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Ίσως εσείς στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα να μην το καταλαβαίνατε. Γιατί ζούσατε καθημερινά εκεί και λέγατε «Μας δουλεύουν αυτοί». Δεν είναι όμως έτσι. Εμείς ξεκινούσαμε από τα Γιαννιτσά για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Σε τι ταλαιπώρια ήτανε. Εκεί στον αξιό περιμέναμε τον σηματοδότη, γιατί από τη γέφυρα ένας πήγαινε και ένας ερχότανε. Δεν υπήρχε δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Δεν μου λες, ρε Νίκο, όμως, τι σε πείραξε, τι είναι αυτό που σε κάνει να μην θες να συνεργαστείς, να πούμε. Είναι πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει χαλάσει, δεν έχει την μπέσα την παλιά την οποία είχε. Μπέσα. Ναι, δεν ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι προχειροδουλειάς. Δηλαδή εγώ δεν βασίζομαι Θεσσαλονικιό να μου κάνει οποιαδήποτε δουλειά στο σπίτι. Έλα. Ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Δεν το βασίζομαι. Προτιμώ να πάρω έναν τεχνίτη από Κοζάνη, ξέρω εγώ, από κάπου αλλού. Άκου τι λέει, άκου τι λέει ένας βέρος Θεσσαλονικιός, ο Βασίλης, από το κέντρο, Αριανός. Λέει, ανέκαθεν ήταν όπως τα περιγράφει ο Νίκος τα πράγματα για τώρα. Απλά τα προηγούμενα χρόνια τα κάλυπτε η όποια εικονική ευμάρεια, λέει. Ναι. Κοίταξε, μπορεί παλιά η επαρχία να κατέβαινε στη Θεσσαλονίκη και να έριχνε πολύ χρήμα σε ναι, ψώνια, ναι. Σε ρούχα. Τώρα στα δικά μας τα μέρη, ας πούμε, οι Γιαννιτσώτες τιμάνε τη δική τους αγορά. Πολύ δύσκολα ένας Γιαννιτσώτης θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη να ψωνίζει πράγματα, γιατί τα βρίσκει και στα Γιαννιτσά, ίσως και με καλύτερες τιμές. Αλλά εκείνο που τον έκανε να κατέβει κάτω είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή να δει την πόλη, να πάει να πιει ένα καφέ στην Αριστοτέλους, να περπατήσει στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης κτλ. Χάλασε δηλαδή πόλη. Τώρα δεν γίνεται αυτό, ναι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι βέβαια στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι όλοι έτσι, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νοικοκυρέοι, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν σωστές δουλειές κτλ. Κτλ. Αλλά εγώ μιλάω γενικά, όποιους ανθρώπους έχω γνωρίσει από Θεσσαλονίκη, στον επαγγελματικό κόσμο. Και κοίταξε να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο η Θεσσαλονίκη ότι αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που έχει να παρουσιάσει. Καφέ και καφενείο. Φασφουντάδικα, ναι. Ναι, ναι. Εστιατόρια, delivery, πιτσαρίες. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, αυτό είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Ναι. Ένα στομάχι δηλαδή είναι αυτό είναι. Ένα στομάχι, ναι. Τι να πω, δεν μπορώ να. Αυτή είναι η πικρία μου. Όπως ας πούμε παλιά λέγαμε και για τη Χαλκιδική και τέλος πάντων αυτή. Α του αυτού ρε. Για μας λέμε τώρα εδώ. Για μας, ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το... Και δεν θες και ενταλαβέρι δηλαδή, ε. Δηλαδή δεν θες να, να συναλλαγείς με Θεσσαλονικιό. Όχι, δεν θέλω να συναλλαγώ. Φοβάσαι μη φας φες, έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που με έχεις γνωρίσει, ο οποίος δίνομαι ολοκληρωτικά στη δουλειά μου. Θέλω να είμαι σωστός απέναντι στον άνθρωπο τον οποίο θα υπηρετήσω, γιατί για μένα το να κάνω δουλειά με έναν άνθρωπο είναι σαν να τον υπηρετώ, γιατί είμαι ο άνθρωπος του και ο άνθρωπος της εταιρείας μου, αλλά και ο άνθρωπος του μαγαζιού, έτσι. Γιατί με βασίζεται, με βάζει μέσα στο μαγαζί του, ψάχνει να βρει τιμές, ψάχνει ναι, να βρει. Ναι, γιατί δεν θέλεις. Δεν θέλω, γιατί ξέρω ότι ο σκοπός του είναι το πώς θα μου την κάτσει. Κατάλαβες. Ο Θεσσαλονικιός. Ναι. Ο Θεσσαλονικιός. Ναι. Αυτός, ο Θεσσαλονικιός του 2016. Κουτοπώνυρος δηλαδή. Κουτοπώνυρος. Ακόμα και στα διόδια, ρε παιδί μου, ναι, που θα περάσεις από Καβάλα ή ναι, από τα Μάλγαρα, ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι Θεσσαλονικιός. Λέω, φίλε, από βέβαιος Θεσσαλονικιός, έτσι δεν είσαι από δάπτυλο. Όχι, μου λέει, τον καταλαβαίνεις κατευθείαν, λες, αυτός είναι Θεσσαλονικιός, τέρμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και πάει και αργά. Αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Και πάει και αργά. Και πάει και αργά. Αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Και να σου πω γιατί πάει αργά. Γιατί ρε πάει γιατί αργά. Γιατί έχει καλομάθει. Γιατί ο Θεσσαλονικιός πάντα ήταν ο πρωτευουσιάνος της Βορείου Ελλάδος. Έβλεπε τον Κοζανίτη, τον Γιαννιτσότη, τον Βεριώτη σαν βλαχάκι. Αχα. Θα έρθει το βλαχάκι να πάρει τα ανταλλακτικά. Ναι. Γιατί να κουνηθώ από το μαγαζί μου τώρα εγώ και να βγω στην επαρχία. Ναι. Άθωνο να έρθει αυτός εδώ. Αχα. Θα έρθει ο Σέρβος. Θα έρθει ο Σκοπιανός. Θα μου τα πληρώσει στον μπάνκο, γιατί εγώ να τρέχω. Και είχε καλομάθει αυτό το πράγμα. Και του άρεσε. Τώρα όμως αλλάξανε τα γεγονότα. Τώρα θα πρέπει να τρέξεις.
Τώρα θα πρέπει να πάρεις τη βαλίτσα σου και να βγεις στην επαρχία. Και το βλαχάκι δεν θα σου δώσει τόσο εύκολα τα λεφτά. Θα πρέπει να πολεμήσεις, να διεκδικήσεις. Και μην ξεχνάς ότι έχεις χάσει και τη φήμη σου σαν παλικάρι Θεσσαλονικίας που ήσουν. Έτσι, έτσι χάλασε και η Τούμπα όμως, ε! Έτσι χάλασε και η Τούμπα. Πάει και η Τούμπα. Έτσι χάλασε και η Τούμπα. Χάλασε η Τούμπα. Η Τούμπα δεν είναι ψέματα ότι αν δεν έρθει η επαρχία, αν δεν έρθει ο αγνός. Δεν γεμίζει, ε! Πάει, δεν γεμίζει. Με τη Θεσσαλονίκη δεν γεμίζει. Δεν γεμίζει η Τούμπα. Κατά ψέματα. Βρε, αυτή η Τούμπα δεν γεμίζει από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έρθουν οι επαρχιώτες. Πρέπει να έρθει ο επαρχιώτης. Και ο επαρχιώτης τον ΠΑΟΚ το βλέπει διαφορετικά. Μακάρι να μπορούσαμε την Τούμπα να την ξυλώσουμε από εκεί και να πάμε να την πάμε σε κάποια άλλη πόλη. Σε ποια πόλη, σε ποια να πόλη πάμε, να την πηγαίναμε. Να την πάμε στην Κοζάνη, να την πάμε στο Κιλκής. Οπουδήποτε. Τόσο χάλι μαύρο δηλαδή η Τούμπα, ε, μάλιστα. Τόσο χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο η φύλαθλη δηλαδή. Ναι. Βεβαίως. 100%. Η Θεσσαλονικής, καρνίβαλη. Ναι. Εδώ έχω δει, ναι. Έχω δει άνθρωπο, ας πούμε, να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του για να μπει στο γήπεδο. Ναι. Να πληρώνει εισιτήριο, να πληρώνει βενζίνες. Να ξέρει ότι θα φύγει 10 η ώρα από την Τούμπα και θα είναι 2 η ώρα παραδείγματος χάρη στην Αλεξανδρούπολη και ο άνθρωπος μπαίνει μέσα κυριλέ να πληρώσει εισιτήριο κανονικά. Ο Τουμπιώτης θα κάνει μανούρα για να μπει τζάμπα, ρε φίλε. Α, είναι κούτρας, μάλιστα. Είναι κούτρας. Ναι, είναι κούτρας. Δηλαδή είναι πιο προνομιούχος από μένα το Βλάχο τον Παοξίδη. Με άλλα λόγια δηλαδή, καλά που είναι και οι επαρχιώτες οι Παοξίδες. Νομίζω ναι. Ότι γενικά για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλό ότι υπάρχουν πόλεις σαν την Καβάλα. Α, σαν τη Δράμα, ναι, ναι. Σαν τις Σέρες, σαν ναι. Τη Φέρεια. Κατερίνη, ναι. Κατερίνη ναι, ναι. Βεβαίως, ναι. Οι οποίοι την ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν έρθουν οι εσωτερικοί τουρίστες, να το πω, από την Κατερίνη, τώρα τις γιορτές, ναι. Για να πάνε σε αυτά τα μαγαζιά, στο σινεμά, ξέρω εγώ κτλ. Η Θεσσαλονίκη με ποιο τουρισμό θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Με τον εξωτερικό και να καλά δηλαδή και ο Μπουτάρης, να καλά και ο Μπουτάρης που φέρνει τουρισμό, γεμίζει τα ξενοδοχεία, φέρνει τους Αμερικάνους, φέρνει τα συνέδρια. Κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ο Μπουτάρης αν αξίζει να είναι δίκαιο. Εγώ τον αρέσω. Ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι κοιλίδα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι γενικά ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια δεν α, κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά. Ίσα-ίσα η Θεσσαλονίκη έπαψε να έχει αυτό το συντηρητισμό λόγω του δημάρχου της. Δηλαδή η πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά να ξέρεις η Μακεδονία είναι μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία σε όλους τους τομείς. Δεν είναι απελευθερωμένη. Ζει μέσα σε, πώς να το πω, σε κάποια πλαίσια τα οποία αυτή την εποχή κοστί δεν είναι και άσχημο να ζει. Δηλαδή το να έχουμε παραδείγματος χάρη κάποια όρια μέσα στην οικογένειά μας δεν είναι κακό. Και κάποιες φοβίες και κάποιο συντηρητισμό. Γιατί ξαφνικά η πολλή δημοκρατία και το πολύ... Δηλαδή, ρε Νίκο, τώρα για να καταλάβω. Να χάσουμε και τα παιδιά συντηρητική μας. Πόλη. Όχι ανεπτυγμένη. Με όχι. Κόμπλεξ. Αργή πόλη. Αργή κάτοικη. Χάθηκε μπέσα. Δηλαδή, μου περιγράφεις μία πόλη η οποία δεν γεμίζει την Τούμπα. Μου λες, άμα δεν έρθω εγώ από την επαρχία, ρε Παοξή, δεν γεμίζει την Τούμπα. Μάλιστα. Βεβαίως. Και το λέει Παοξή που είναι. Δυνατός Παοξής, δεν είναι κανένας Παοξής, ας πούμε, πεξεγέλασε να μου, κατάλαβες. Ναι. Φοβερό. Μη φωνάεις, ρε. Μη φωνάεις, τρόμπα. Δεν λέω σένα, ρε. Μπήκε ένας εκεί. Ναι. Διαμαρτύρεται για αυτά που λέω, μήπως. Κουνάει τα χέρια, να είσαι εδώ ακροατής που λέω, Θεσσαλονίκη, τι θες. Έχει τρελαθεί. Να μας πει την άποψή του, ρε Κωστή, άμα διαφωνεί. Όποιος έχει, λέει, το αγαθό του γηπέδου στη γειτονιά του. Δεν το εκτιμά. Οπότε το λιγότερο είναι, λέει, να είναι κούτρας. Το ίδιο θα έκανε ο Κοζανίτης, λέει, αν πάει και εκεί, λέει, η Τούμπα. Α, λέει, ο κουτραδόρος Θεσσαλονικιός του Βιώτης, εάν φύγει η Τούμπα και πάει σε άλλη πόλη, ο εκάστοτε επαρχιώτης θα γίνει και αυτός κούτρας, λέει. Κατάλαβες. Θα πάρουμε γραμμές, Νίκο, μείνε λίγο. Για να δούμε, γιατί. Εντάξει, και εγώ κράζω την πόλη πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι. Εσύ και εμπορικά την κράζεις. Δηλαδή λες, δεν θέλω να συνεργαστώ, δεν θέλω να έχω παρεδώσει. Κάτσε και μπέσα. Να κάτσε. 2-31-0-90-90-90-98-80-90. Πάντως οι Αριανοί βγάλαν γλώσσα. Θέλουν πάω στο κύπελο. Είναι πρώτοι. Μπήκαν ασπίδα μπροστά στον Καρυπίδη. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε, ρε, λέει, του δεν πληρώνει ο Καρυπίδης, να πούμε.
κάτω τα χέρια τον Καρυπίδη να πούμε, μπορεί να μην έχει να πληρώσει τους υπαλλήλους του λέει, αλλά εμείς περιμένουμε τη Δευτέρα να πληρώσει τον Άρη, τον Άρη τον έχει πρώτο, ό,τι είπε λέει το έκανε, κάτω τα χέρια. Και βλέπω εντάξει, ότι τον Καρυπίδη Αργιανή τον αν και ήρθα σε κόντρα εγώ μαζί τους, εντάξει, τον υπερασπίζονται όμως, μπήκαν μπροστά. Τον υπερασπίζονται γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Ενώ οι Παοξίδες όταν έβριζε ο Βερίκιος τον, πες τώρα, το Σαββίδι το γράψαν στα τέτοια τους, αυτό τι έχεις να πεις. Δηλαδή, ενώ οι Αργιανοί, άκου, εγώ οι Αργιανοί κοντραρίστηκα, άκου, Νίκο, εγώ με τους Αργιανούς κοντραρίστηκα. Χοντρά σήμερα, είπαμε βαριά λόγια. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, τον ιδιοκτήτη τους, στραβός, κουτσός, καλός, έχει δεν έχει, τον καλύπτουνε, κάτω τα χέρια λέει πειράζει στον Άρη και τα λοιπά. Δεν είδα λέω τους Παοξίδες να καλύπτουνε. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως και αυτό δεν θα έπρεπε να μελετηθεί. Δηλαδή να έχουν το Σαββίδι τώρα και να μην τον υπερασπίζονται στον άλλο τον ανύπαρκτο το Βερίκιο, τον ημίτρελο να πούμε και τα λοιπά, κατάλαβες. Πρόσεξε, ο Καρυπίδης έχει ένα σκοπό. Πρέπει να πάει τον Άρη στην ΑΕθνική. Ναι. Αν ο Άρης ήταν νομίζει στην ΑΕθνική, οι Αργιανοί θα τον υπερασπιζόντουσαν με τόσο σημασία. Δεν ξέρω, τον υπερασπίζονται μια μερίδα, ρε παιδί, που μπορεί να έχουν και παρεδώσει μαζί του, δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, αλλά όμως, ό,τι κι αν είναι, βγαίνουν να πούμε και τον υπερασπίζονται. Το Μαρινάκι που τυχώθηκαν για τα πλοία, για τα αυτά και τα λοιπά, βγήκαν όλοι, τον υπερασπίστηκαν, κατάλαβες. Ενώ εσείς τον Σαββίδη, στις άδειες, στους κλεβασμούς αυτά, φάνηκε ότι το γουστάρετε λιγότερο από όσο γουστάρουν οι Αργιανοί τον Καρυπίδη. Απλώς ο Παοξής. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, παρά την κόντρα που είχα μαζί τους εγώ. Ναι. Πρόσεξε, οι Παοξίδες τον Ιβάν Σαββίδη κρατάνε μια ουδέτερη στάση, ούτε τον υπερασπίζουν. Τι ουδέτερη στάση, ρε. Αλλά δεν τον βοηθάνε. Πώς? Ούτε τον υπερασπίζονται για να το βοηθήσουν, αλλά ούτε τον χλεβάζουν με τον τρόπο που θα πρέπει. Μάλλον δεν ταΐζει ο Σαββίδη, δεν ξέρω. Πάμε. Μην είναι Νίκο στη γραμμή να δούμε τι λέει ο Κόμος. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε. Ο φίλος που τα λέει αυτά εδώ έχει δίκιο σε όλα που λέει. Έχει δίκιο σε όλα. Ναι ρε φίλε. Ναι. Έχει δίκιο σε όλα που λέει. Έπεσε ο Νίκος. Όχι, εδώ είμαι. Α, εδώ είσαι. Γεια λέγε Νίκο. Ναι. Αυτά που λέει ο φίλος και εγώ είμαι από το Πολύκαστρο ρε φίλε. Από το Πολύκαστρο είσαι. Έλλην. Δεν ξέρω πού είναι το Πολύκαστρο, ναι ή όχι. Πώς δεν ξέρω, τι, Ευζώνη, τι, δεν ξέρω το Πολύκαστρο. Για πες μου, ναι, Ευζώνη. Εσύ είσαι Έλλην. Είμαι Πόντιος, Ρωσοπόντιος, όπως λέτε εσείς. Είσαι Ρωσοπόντιος, ναι. Όπως λέτε εσείς, ναι. Και τι κακό είναι. Δεν ξέρω, εσείς το λέτε εσύ. Κάτσε ρε φίλε, δεν το καταλάβα. Τι εμείς, τι λέμε εμείς για να καταλάβω. Εσύ το λες εσύ. Το Ρωσοπόντιος. Ναι, Ρωσοπόντιος. Κακό είναι, από τη Ρωσία δεν ήρθες. Από τη Ρωσία ήρθα. Ναι. Από πού είναι, ξέρεις εσύ. Πού να ξέρω, αφού δεν γνωριζόμαστε, πού να ξέρω. Και τι είναι ο Ρωσοπόντιος. Έχεις ανοίξει λεξικό. Τι λεξικό να ανοίξω. Έχεις δει. Έλα να την τούμπα ανοίξω λεξικό. Άκουσε να σου πω. Έχεις δει λέξη Ρωσοπόντιος στο λεξικό. Ναι, πες μου. Ναι ή όχι. Αν υπάρχει λέξη Ρωσοπόντιος στο λεξικό. Ναι. Δεν το ψάξα για να σου πω ότι δεν πρόλαβα να το ανοίξω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να το ανοίξω το λεξικό. Αλλά συγγνώμη. Υπάρχει πολλοί κάποιοι Έλληνες οι οποίοι. Κοίταξε να δεις, ακούστε παιδιά, ένα λεπτό. Για πάντα να δεις. Ο Ρωσοπόντιος δεν είναι κακή κουβέντα. Αλλά. Κάτσε, εσύ γιατί παρεξηγήθηκες τώρα. Κάποιοι το λένε υποτιμητικά. Για ποιο λόγο. Καταλαβες. Όπως και η λέξη Αλβανός δεν είναι υποτιμητικό. Αλλά κάποιοι το λένε υποτιμητικό. Έλα ρε Αλβανέ, ας πούμε. Έλα ρε Έλληνα. Ναι. Ελληνοαλβανό έχω ακούσει. Για πες μου, έχεις πει εσύ Ελληνοαλβανό. Γιατί να μην υπάρχει Ελληνοαλβανός ρε φίλε. Άμα έχει μάνα Ελληνίδα και μπαμπά Έλληνα και βγει να πούμε ανάμεικτος, γιατί να μην είναι Ελληνοαλβανός. Δεν το έχεις πει ποτέ, οκ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά πρόσεξε παλικάρι εσύ από το Πολύκαστρο. Κάποιοι όμως. Τη Ρωσία είναι πιο Πολύκαστρο. Τους υπηρώ τους Αλβανούς. Δεν με ενδιαφέρουν οι Αλβανοί. Εγώ ξέρω... Γι' αυτό σου λέω. Εγώ δεν είναι κακό εσένα να σε πω ότι είσαι Ρωσοπόντιος. Έτσι, στην καθομιλουμένη. Αν όμως θέλω να σε υποτιμήσω και στο πω, τότε είναι κακό. Βέβαια είναι κακό. Να σου πω. Ήμουνα 7. Φίλε, πάτησα στο Google η λέξη Ρωσοπόντιος και έχει μια φωτογραφία έναν τύπο. Άμα τον δεις, θα τρομοκρατηθείς να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Κατάω στο Σαββίδι. Ναι. Μην χαλάς την ψυχή σου Χριστουγεννιάτικα παλικάρι μου από το Πολύκαστρο. Κοίταξε τα πράγματα διαφορετικά. Είσαι η καινούργια γενιά,
η οποία είναι σε αδικημένη προσωπόντιος εναντίον Πακιστανού στο YouTube. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα πλάκα Αλβανός με ρωσοπόντιος στο YouTube. Πλάκα ρωσοπόντιος μαφιόζος επιχειρηματίας στο YouTube. Περί ρωσοπόντιων Μαρίας Κουσίδου και Ιβάν Σαβίδη. Ανιχνεύσεις. Όχι, δεν έχω εγώ κανένα θέμα. Ποιοι είναι οι ρωσοπόντιοι? Κάτσε. Μη, κάτσε. Εικόνες για ρωσοπόντιους. Ποιοι είναι οι ρωσοπόντιοι? Ναι, λοιπόν. Ποιοι είναι ρωσοπόντιοι, για πατά. Πόντι ή ρωσοπόντι? Ρωσοπόντι. Ένας σύγχρονος όρος που καθιερώθηκε στην ελληνική γλώσσα τις τελευταίες δεκαετίες είναι το λίμα ρωσοπόντιος. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει, λέει? Ποια εθνικότητα, ποια εθνική ταυτότητα, ποια εθνική καταγωγή μαρτυρά και προσδιορίζει. Αμφιβάλλω αν μπορεί κάποιος να απαντήσει ικανοποιητικά έστω, διότι δόκιμος όρος δεν είναι. Δεν υπάρχει. Κάτσε να διαβάσουμε, κάτσε να δούμε. Περίμενε. Πριν καιρό είχε τύχει να περνάω από το χώρο που διαμαρτυρόταν ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για την περικοπή των συντάξεών τους. Μια ηλικιωμένη κυρία περπατούσε με ένα παιδάκι το οποίο τη ρώτησε απορριμμένα ποιοι ήταν αυτοί που φωνάζαν. Η απάντηση ήταν: αυτοί είναι ρωσοπόντιοι, παιδί μου. Αλήθεια λέει, όμως τι σημαίνει όρος ρωσοπόντιος? Ποιοι είναι αυτοί οι περίφημοι ρωσοπόντιοι που όλοι μας έχουμε ακούσει? Ο όρος λέει χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα σωριδών για να χαρακτηρίσει τους ομογενείς πόντιους που ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60 και κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τη δεκαετία του 90. Κάτσε να δούμε. Βεβαίως, ναι. Τους θεωρούσαν δηλαδή ως ρωσοποιημένους πόντιους, ως αλλογενείς πληθυσμούς, ο οποίος δεν είχε πάνω του τίποτα το ελληνικό και ερχόταν λέει να μετικήσει στη χώρα μας ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Πώς γίνεται, έλεγαν οι σοφοί ελληναράδες τότε, να είναι Έλληνες αυτοί που είναι πιο σκουρόχρωμοι από εμάς, που μιλάνε ρώσικα και άλλες διαλέκτους, που ήρθαν από τον Κάυκασο? Θεωρώ σε αυτό το σημείο μια μικρή κερατεχνική με ένα απόλυτα σωστή δε ιστορική αναδρομή απαραίτητη προς κατανόηση. Και λέει, το συγκεκριμένο φύλλο που συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτό, που αποτελούσαν τους αρχαιότερους προγόνους της Ελλάδας, ζούσε στα παράλια του Πόντου και τις γύρες περιοχές. Στα τέλη του 18ου και κυρίως κατά τη διάρκεια των Κεμαλικών Εκαθαγνήσεων και της ποντιακής γενοκτονίας, οι Πόντιοι στράφηκαν είτε προς την Ελλάδα για τα πρόσφατα απελευθερωμένα εδάφη, είτε προς τον Κάυκασο, της Κρυμαίας και της Νότιας Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, φροντίσαμε όμως σαν κοινωνία να μην τους καλωσορίσουμε σαν αδέρφια, παρόλο που μιλούσαν τα ποντιακά μια αρχαιοελληνική διάλεκτο. Παρόλο που οι χοροί και η μουσική τους κατάγονται από τους αρχαιοελληνικούς πεάνες και όχι μόνο. Λέει εδώ λοιπόν, η Ρετσινιάνος ο Πόντιος στιγμάτισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όμως λέει τότε εμείς οι Ελληναράδες που θέλαμε να προασπίσουμε την καθαρότητα του ελληνικού αίματος να μην χαρακτηρίσουμε και κάποιους άλλους ως Γερμανοπόντιους, Αυστραλοπόντιους, Αμερικανοπόντιους? Παραμένος σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα με ξένο. Να σε καλά φίλε από το Πολύκαστρο, να σε γερός. Να σε καλά. Ωραία το είπε, τον πόνεσαι λέει, σου λέει γιατί ρε με λένε με ένα ρωσοπόντιο να πούμε, και ενώ είμαι Έλληνας από τον Πόντο. Εγώ έχει μπορώ δίκιο να το καταλάβω, γιατί όταν οι παππούδες... Ναι, και όταν το λέμε καμιά φορά Ελλάδα, ρωσοπόντιος και τα λοιπά, τον πληγώνει αυτό και τον θυμώνει. Ξέρεις γιατί Κωστή. Και το λέμε, το λέμε εμείς οι Ελληναράδες υποτιμητικά. Υποτιμητικά το λέμε. Γιατί είμαστε ρατσιστόμουτρα. Όπως είναι ρατσιστόμουτρα, αυτοί που το φουκαρά τον Μπόκο Λόκο, επάνω ένα εργαζόμενο με τρία παιδιά που πήρε Ελληνίδα γυναίκα, ένα παιδαρά που άμα με δώσει εμένα μια μπουνιά θα με σκοτώσει να πούμε, τέτοιος άντρας δυνατός, ναι, τον λέει κάτι 15χρονο μαύρο και τα λοιπά. Και το παιδί αντί να... εγώ να ήμουν μαύρος, ένα 85, με τα μπράτσα και το στυλ του Πόκο Λόκο, θα τους τραβούσα ένα βρωμόξυλο και ας με πηγαίνανε μέσα. Ένα χέρι ξύλο επάνω στην... που μένει ρε ο Πόκο Λόκο, στις Σικές ρε Γιάννη. Κατάλαβες, σαν να πάω εγώ στην Αφρική και να με λένε ρε κόλο άσπρε. Γιατί ρε, γιατί να τον λέει κόλο μαύρο? Τι έχει δηλαδή, επειδή έχει μαύρο χρώμα? Επειδή δεν τρέχει τα 400 σε 8 δευτερόλεπτα. Μην είναι Νίκο στη γραμμή, γιατί τους τσίκλισες λίγο τους Θεσσαλονικείς. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νίκος πόσο χρόνο είναι? 44. Πόσα χρόνια ασχολείται με το εμπόριο? 20 χρόνια. 20. 20 χρόνια, άκου λίγο φίλε Νίκο, να ξέρεις το εξής. Στο εμπόριο είναι ποιος έχει ανάγκη το προϊόν. Επειδή καλά τα είπες, επειδή εγώ μεγάλωσα σε περιοχή όπου ήταν μόνο ανταλλακτικά αυτοκινήτων, πραγματικά είχαν τον μπάγκο και περιμέναν να πάρουνε. Εγώ όμως που έκανα άλλο είδος εμπόριο, ρούχα, και έραβα τα παλτό όλο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο τα δειγμάτιζα και πήγαινα Φλόρινα, πήγαινα Καστοριά, πήγαινα Κιλκής
πήγαινα, μου λέγανε καλά τώρα ήρθε, δεν βλέπεις τι καιρό έχει. Δηλαδή ο έμπορος θα το φορούσε εκείνη τη μέρα το παλτό. Ωστόσο όμως έπρεπε να το αγοράσει, να το βάλει. Αλλά τι περίμενε, περίμενε να πάει Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, μόλις πιάνε τα κρύα, για να με πονέσει εμένα, μου πει τώρα μου το δίνεις με 50% έκπτωση. Το ανταλλακτικό, χάλασε το αυτοκίνητο, πρέπει να το πάρει ο βλάχος. Από εκεί όλοι. Κατάλαβες. Λοιπόν, κάθε εμπόριο έχει την κατηγορία του. Συμφωνώ. Είπε για την Τούμπα, είστε ομοειδεάτες όμως. Είπε για τη Θεσσαλονίκη. Άκου τώρα εσύ που θα πας στην Αφρική. Σε ας πού φαλάκρα. Αλλά θα είσαι άσπρος φαλάκρο. Λοιπόν, το εμπόριο δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε... Μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι. Όποιος έχει λεφτά, μετρητά πάει και αγοράζει το Σεπτέμβριο το παλτό και του λέει ρε φίλε, πόσο το έχεις, να το δίνεις πιο κάτω. Πάρ το, φύγε. Λοιπόν, πάμε πάνω. Γεια σου φαλάκρα. Όπα, λοιπόν, εγώ όταν υπηρετούσα έφεδρος αξιωματικός το 81 στα Γενιτσά, να δεις πώς μας δείχνανε εμάς. Νίκο, φίλε. Όταν λες πώς δείχνανε, τι εννοείς? Γιατί ήμασταν πρωτεβουσιάνοι. Οι άνθρωποι είχαν πολλά λεφτά. Εγώ έπαθα σοκ όταν πήγα στα Γενιτσά. Δεν ήταν πεζόδρομος τότε. Εκεί που είναι η Λέσχη, ο κεντρικός ο δρόμος. Είχε καφετέρια, είχε μπιλιαρδάδικο, είχε κολόμπαρο, είχε γυράδικο. Έφτασε μέχρι την πλατεία. Λέω τι γίνεται, έφυγα από το Βαρδάρι και ήρθα εδώ Far West. Και στο Τρυφύλι στη γωνία. Ήσουνα και την εποχή που υπήρχαν και οι αμερικάνικες βάσεις εδώ. Βεβαίως εκεί υπηρέτησα. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Και όλη μέρα ξενυχτούσαν, ερχόταν από τον Αξό οι Νταλίκες, ερχόταν με το ατράκ, πώς το λένε, να παρκάρουν εκεί, να σπινάρουν και όλα να φύγουνε. Εμείς αυτά τα κοροϊδεύαμε, Νίκο, όπως και εσύ πιστεύω να τα κοροϊδεύες. Φυσικά. Έτσι, μπράβο, δηλαδή, να τα βάλουμε στη θέση τους. Το εμπόριο, όποιος έχει λεφτά, είναι ο μάγκας, και όταν το έχεις ανάγκη να το πουλήσεις, επιδάει. Όταν δεν έχεις ανάγκη, του λες, έλα από τον μπάγκο να το πάρεις. Αυτό είναι το εμπόριο. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Ναι, αλλά θα πρέπει όμως να ξέρετε, γλυκέ μου κύριε, ότι... Όχι, στον ελληνικό μιλάμε, δεν είμαι ούτε κύριος, είμαι φίλος του Λαυτόκλου. Ωραία. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι πάντα μέσα στο μυαλό σου θα πρέπει να ξέρετε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Μα και πάντα έκανε όταν κύκλους. Όταν είσαι ψηλά μπορεί να είσαι και χαμηλά. Άρα λοιπόν όταν θέλεις να είσαι ένας σωστός έμπορας και ένας σωστός επιχειρηματίας, δεν θα πρέπει να φέρεσαι με αλαζονία. Όχι ποτέ. Η αλαζονία την πληρώνεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό διότι είναι. Όταν ήρθανε στη γειτονιά μου εμένα τη δεκαετία του 70 οι γουναράδες από την Καστοριά και πουλούσαν γούνες και είδαμε στη γειτονιά μας τη Συγκρού και Mercedes και Jaguar με μια μύτη μέχρι εκεί πάνω, λέγανε εμείς είμαστε. Κατάλαβες? Άρα τα λεφτά καθορίζουν και τη συμπεριφορά, με άλλα λόγια. Ναι, αλλά αν έχεις παιδεία... Ούτε... Δεν υπάρχει παιδεία στα λεφτά. Όχι, υπάρχει. Δεν υπάρχει παιδεία στα λεφτά. Υπάρχουν που δεν ξέρει κανένα στην πιάτσα. Υπάρχουν νεόπλουτοι που για 4-5 χρόνια είναι πλούσιοι, ακούει ο Χιλιτίδης ξέρει, και μετά εξαφανίζονται. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο. Εγώ όταν πήγα στα Γενιτσά αγριεύτηκα εγώ. Αγριεύτηκα και λεφτά πάρα πολλά. Σουρβαλίδες, Χανός, Πανίδηδες, Δημτσούδης. Σου λέω ονόματα, οι άνθρωποι ήταν... καλά την πόλη δηλαδή, εντάξει. Εγώ ξέρω ένα καυγά που έγινε με Γιάννητσα και έδωσε μια κεφαλιά τον Φασόλη ο Μποδάρας. Και άκουσα χθες, ναι. Ο Μιλίτσης εντωμεταξύ... Το Μιλίτσι τον έδωσε ένα μπάτσο ο Φασόλης. Ο Φασόλης ήταν παιδαράς. Σαν τον Μποδάρα ήταν, στα επίπεδα αυτά. Ο Μιλίτσης είναι ένα 55... Ο Μιλίτσης τι ήταν, τι ψυχή να έχει, όσο ψυχή έχει ο σκύλος μου που είναι πούντλ, είχε και ο Μιλίτσης να πούμε. Συμπτωματικά το βλέπω, ένας κυριούλης καλοκάγαθος είναι εδώ στην Περαία μένει κάπου. Καλή μπάλα ήξερε όμως. Ναι, δεκάρι, τι έπαιζε λοιπόν. Έφυγε μετά στο εξωτερικό αυτός και ήρθε τώρα... Η Τούμπα πάντως γεμίζει λέει με την επαρχία λοιπόν, ο Νίκος. Θα σου απαντήσω. Για απάντησε και αυτό και πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Α, έχει δίκιο. Φυσικά. Άκου να δεις τώρα. Εγώ αν ήμουν, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, το γήπεδο το έκανα στα Μάλγαρα. Άντε πάλι. Θα έπαιρνα κόσμο από Κατερίνη, από Κιλκίδα, από Καστοριά. Εκεί θα το έκανα. Άρα συμφωνείς με τον Νίκο. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι πνευματικά ο Θεσσαλονικιός. Μάλιστα. Όχι, γιατί ψέματα. Φυσικά. Όταν λόγια που έχει ένας Δραμινός, ένας Κοζανίτης, ένας Αλεξίδης. Άρα οι Αριανοί δίκιο έχουν που λένε ότι η Τούμπα άμα δεν έρθει η επαρχία δεν γεμίζει. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν υπάρχει. Άρα έχουν δίκιο οι Αριανοί.
Νίκο, κοίταξε να δυσκοστεί. Δεν λέω ότι η Τούμπα δεν έχει υπόψη δικό κόσμο. Δεν λες τώρα το Λονίκη. Λοιπόν, Νίκο... Βαρδάκι, έχεις... πάρουμε κανέναν άλλο γιατί... Έλα, δεν βγάζεις το ψωμί σου. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Και πάμε στις υπόλοιπες γραμμές, ναι. Πάμε, ναι. Βαρδάκι, έκλεισε, έκλεισε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Αυτό το χωχωχω του Σεφερλί ήταν σαν το, σαν το ψεύτικο γέλιο του Μπούζου, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο, και θα πάμε, και το πιο αστείο και πάμε στις γραμμές, το λέω ρε Μπούζο μια μέρα, γιατί γελάς ψεύτικα, του λέω στο ράδιο, και τι με κάνει ο Μπούζος. Γελάει πάλι ψεύτικα μπροστά μου. Καλημέρα, φίλε, ναι. Ουάου! Ουάου! Το μαράκι, καλημέρα, 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 μαράκι! Ουάου! Λέγε ρε! Καλημέρα, φίλε! Έλα, φίλε! Νάτος! Καλημέρα! Χω, έλεγε ο Σοκράτης να πούμε στο τελικό της Φιλαδέλφειας να πούμε. Γεννήσε την απονομή. Με τον goal of sight 3 μέτρα. Το θυμάστε. Τέλος πάντων, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν αποκλείσει τη Θεσσαλονίκη από την επαρχία, ας πούμε. Η Τούμπα δεν γεμίζει ούτε με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι γεγονός. Το λένε και οι ίδιοι παοξίδες, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κάτι για τα γεννητσά. Σωστά τα λέει ο φίλος, αλλά το θέμα είναι ότι στα γεννητσά η αγορά είναι πολύ ακριβή, ειδικά στα ρούχα. Είναι πιο ακριβή και από τη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, λέει Νίκο. Δηλαδή τα ρούχα είναι πανάκριβα εκεί πέρα. Άμα πας να δεις, είναι. Αυτό, δηλαδή αυτό στη Θεσσαλονίκη βρίσκεις πολύ πιο φτηνά. Όχι, αν πας στη Θεσσαλονίκη σε κάποιοι. Δεν λέω να πας στη Τζιμισκή, αν πας σε καμιά Εγνατία και σε κάποιες. Οδούς άλλες, ας πούμε, πιο μικρές, βρίσκει πιο φθηνά ρούχα, ρε φίλε, τα Γέννησα. Τα Γέννησα, αν και είναι μικρή πόλη, έχουν, ας πούμε, μια πολύ ακριβή αγορά, ειδικά στα ρούχα. Τι μύθος είναι, εντάξει. Έχουμε πάει και έχουμε συγκρίνει, ας πούμε. Να απαντήσω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, πες μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Τα Γέννησα είναι μια πόλη, η οποία είναι μια πλούσια πόλη. Υπάρχει χρήμα, δηλαδή. Μέσα στα Γέννησα υπάρχουν πάρα πολλές επώνυμες εταιρείες ρούχων. Οι οποίες έχουν ένα κοστολόγιο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι κάποιες βιοτεχνίες από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόλη των Γιαννητσών φέροντας φθηνότερο ρούχο. Ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω ονόματα για να μην κάνω διακόπτη. Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έτσι, αλλά έχουν τα Γιαννητσά έχουν μια πάρα πολύ καλή αγορά. Δηλαδή μπορείς να βρεις το πολύ ακριβό ντύσιμο, τη μάρκα, τη φίρμα, την ποιότητα. Αλλά μπορεί να βρεις και το πάρα πολύ οικονομικό και δεν είναι ψέματα ή τυχαίο ότι η Βέρεια, η Αλεξάνδρεια, τα Κουφάλια, ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη έρχονται να ψωνίσουν από τα Γεννητσά. Και αν κάνετε τώρα ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες μία βόλτα στην πόλη, όπως έκανα εγώ σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γυρνώντας από τη δουλειά μου, έκανα έτσι μια γύρα για να δω η πόλη πώς είναι, λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι ακριβή η αγορά των Γιαννητσών. Αρκεί να... Εντάξει, αυτό, τώρα στηρίζεις την πόλη σου, επειδή είσαι από εκεί, ρε παιδί μου, το λες. Δεν το λέω, κοίταξε να δεις. Έχω γνωστούς από τα Γεννητσά που έρχονται εδώ και μου λένε ότι εδώ βρίσκουμε καλύτερες τιμές, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, ανάλογα τι ζητάει ο άνθρωπος. Εάν είμαι, ας πούμε, σήμερα, τις προάλλες μάλλον, πήγα να πάρω κάτι φόρμες για τα παιδιά, για να παίζουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, και τις πήρα 10 ευρώ. Γιατί ήθελα δεν ήθελα κάποια ποιότητα, ας πούμε, καλή. Πού είναι ρε να πάμε να πάρουμε καμιά φόρμα? Λοιπόν, κοστί 10 ευρώ, φορμούλα πάρα πολύ ωραία, πάνω κάτω με μπλουζάκι. Και πώς το λένε, και σκουφάκι από πίσω. Για να δούμε τι είναι ο Βαρδάκης για τα ρούχα. Τι ξέρει από ρούχα τώρα πάω ξύσω ο Βαρδάκης, για να δούμε. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Βιοτεχνίες είχε. Κύριε Κωστή. Είχε βιοτεχνίες, λέει. Άκου λίγο, παλιά δεν υπήρχαν αγορές στη Βέρεια, στα Γεννητσά και τα λοιπά και κατεβώνουν όλοι στην Θεσσαλονίκη. Οι 10 τεριμιώτες ψουνίζαν μόνο από την Τζιμισκή, οι φίλοι του Κωστίκου κι αυτοί. Γι' αυτό τον Κωστίκο. Λοιπόν, εγώ την αγορά την ξέρω απ' έξω. Μόλις όμως είδαν ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, διότι λέγανε τώρα Χριστούγεννα ξεκινώντας στην αγορά της Θεσσαλονίκης, στη Μισκή, Αγία Σοφία, Σερμού, Αριστοτέλους. Πανικός. Υπερτιμημένα όλα. Ήρθε ο Γεννητσιώτης, πώς το λέγανε, Τσιτσιλιάνος, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Τσιτσιλιάς. Τσιτσιλιάς. Και πολλοί άλλοι να πούμε, σου λέει δεν παίρνω εγώ ρούχα από τον Τάδε, από τον Βαρδάκη, από τον Τέλη, το φίλο
που έχει το, τις βιοτεχνίες παλιοί και τα λοιπά, στήσα μαγαζιά στη Βέρεια, στα Γενιτσά και τα λοιπά, και σου λέει καλώς τον. Παίρνουν από μένα ένα σακάκι 10 χιλιάρικα, το πουλούσαν 60 και με την έκπτωση το κάναν 50% και το πουλούσαν 30. Αυτή είναι. Και πράγματα πολύ ακριβή η αγορά των Γενιτσών τα παλιά τα χρόνια. Ωραίος. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Νίκος λέει ότι χάθηκε η Μπέσα, η συνεργασία των Μπεσαλίκη του Θεσσαλονικιού. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι άκυρο. Άκυρο είναι. Ναι, γιατί... Εγώ αυτό πιστεύω είναι άκυρο. Δεν ισχύει τώρα. Ναι. Είσαι Μπεσαλής ή δεν είσαι. Α, δεν έχει η χώρα δηλαδή το Μπεσαλίκη. Ακούστε παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί εγώ δεν θέλω να βγω τώρα ο κακός της υπόθεσης ή να θέλω να προσβάλλω τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει, ο καθένας που μας ακούει θα το δει στην καθημερινότητά του. Ναι. Να σου απαντήσω. Αν είστε ικανοποιημένοι με τις παροχές, ένα λεπτό, να απαντήσω για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Εάν εσείς είστε ευχαριστημένοι από την καθημερινότητα... Βρε αν δεν ερχόταν ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και οι τρεις ομάδες και ο Κάλλας και οι τρεις ομάδες θα ήταν Δέλτα Εθνική. Γιατί ήταν κλεφταράδες... Να μην μιλήσω άσχημα. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τι είναι άλλη ιστορία. Ένα κομμάτι είναι και ομάδα. Τι είναι άλλη ιστορία. Είστε ευχαριστημένοι από τις παροχές που υπάρχουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και δεν μιλάω μόνο για τα καφέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Γενικά μιλάω. Αν είστε ευχαριστημένοι, τότε τι να πω εγώ. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τι φαντάζομαι κάπως διαφορετικά. Στο θέμα των καφέ όμως δεν υπάρχει. Καλά λέει ρε εσύ Αριανέ ο Νίκος. Όχι, εδώ ανοίγει μαγαζί, ή καφενείο θα ανοίξει, καφετέρια θα ανοίξει. Αλλά έστω και με το καφενείο θα σου κινείται το εμπόριο, δηλαδή στα Γενιτσά. Ποιο εμπόριο μόνο. Υπάρχουν μόνο δύο πεζόδρομοι, ας πούμε, για καφετέρες και εστιατόρες. Στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα είναι μεγαλύτερη παραγωγή καφέ πανελληνίως, άμα κάνεις μια έρευνα. Λοιπόν, Καφεδούπολη είναι βρέκο, καλά λέει. Δεν παράγει τίποτα ρε. Ρε Αριανέ. Ρε Αριανέ. Δεν παράγει τίποτα ρε. Τίποτα δεν παράγει. Με το μετρό διέλυθηκε το εμπόριο. Δηλαδή κλείσαν όλα τα μαγαζιά πιο πολλά. Ρε στο Θεό σου. Ήρθε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης είναι από τη Βέρεια. Και ήρθε πήρε τον Άρη. Γιατί δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός. Βιοτέχνης. Μπαλέτες έχει. Σούπερ μάρκετ έχει. Ο άνθρωπος έχει μια στενότητα, τα βρίσκει, δεν τα βρίσκει, δεν έχει σημασία. Δηλαδή ολόκληρη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη Θεσσαλονίκη έφερε τον άλλο τον απένταρο, τον Παπαθανασάκη, που άμα το δεις στον δρόμο θα του πεις χάλασε το καρμπιρατέρ μου, φτιάξτο! Λοιπόν, άκουσα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που ο κόσμος σε πω, είναι πως λέει και ο Μπέος, είναι ερωτική πόλη. Ήρθε ωραία, στην Καλαμαριά, έχει ο Κάλλας, ο Κάλλας από την Αμερική. Λοιπόν, άκου Κωστή. Τα Γέννητσα θα τα συγκρίνεις με μια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια, περιοχή, εντάξει, είναι μια περιοχή της Αθήνας. Δεν υπάρχει σύγκριση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα Γέννητσα θα πεις είναι σαν... Έγινε Βαρδάκης. Κάτσε για να φάμε ξύλα από τους άλλους. Κόψε και τον Αριάνο. Κάτσε λίγο. Έλα Κώστα. Λίγο να πω και κάτι. Ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια οδός. Άμα ρωτήσεις τους συνάδελφους θα σου πούνε ότι είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα. Είναι Λεωφόρο Νίκης. Και κάποιοι με έχουν πει ότι μπορεί να είναι πιο ακριβή στην Ευρώπη. Γιατί αυτό, γιατί υπάρχει η παραλία, ας πούμε, η θάλασσα, τους λέει και μπουτάρεις, κάνεις μια βόλτα στην παραλία και, ναι, και αλλάζει διάθεση. Και βρωμάει σκατήλα η παραλία. Ναι, αλλά τα Γενιτσά είναι πια σκάρες να πιάς, θα πούμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά τα Γενιτσά σε μια κατάφυση. Δεν έχει να δεις λίγο θάλασσα, σωστό, κάτι να... Σωστό. Κατάλαβες. Σωστό, μαλώνεις με τη γυναίκα σου, τσακώνεσαι με το συνεργάτη. Αλλά μην κάνεις μια βόλτα στην παραλία και κάπου... Δηλαδή ο Νίκος από ώρα πώς έχει σταματήσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μπορείς τώρα να κόψεις. Πώς λέει το εμπόριο και να μην έρθει σε άλλο. Θα σου πω κάτι, να απαντήσω γι' αυτό και να κλείσουμε με αυτό, ότι μια που θέλει ο Κώστας να σε κλείσει. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν απαιτώ, όταν θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στη Λεωφόρο Νίκης, να πληρώσω τον καφέ μου έστω και 10 ευρώ, γιατί θέλω να δω τη Θεσσαλονίκη που αγαπά, όχι αυτή τη βρώμικη πόλη. Έτσι, δίκιο, ο μαύρος, ο άσπρος, ο κίτρινος δίπλα μου, τα σκουπίδια μέχρι εκεί πέρα πάνω, να βρωμάει το λιμάνι και όλα αυτά. Έχεις δίκιο. Από τη στιγμή που είναι πιο ακριβή πόλη εδώ σε Ελλάδα πρέπει να καθαρίζουν θερμαϊκό να πούμε. Πώς θα γίνει. Ας τον πληρώσω και 10 ευρώ τον καφέ. Είναι μα γι' αυτό πάω ακριβές... εκεί. Γιατί πάω μια φορά Νίκο... το χρόνο για να γουστάρω. Νίκο, ρώτησε κλιματομεσίτη, θα σου πούνε ότι είναι η πιο ακριβή οδός στην Ελλάδα και μια πιο, πιο ακριβές, αν όχι, αν είναι η πιο ακριβή οδός στην Ευρώπη η Λεωφόρο Νίκης. Εκεί δηλαδή για να πάρει σπίτι ή μαγαζί πρέπει να δώσεις εκατομμύρια ευρώ να πούμε. Κατάλαβες που άλλο θα το δώσεις με μερικές χιλιάδες. Και κάναμε μια επιλογή. Φάγαμε ψάρι, πληρώσαμε ένα σεβαστό λογαριασμό, αλλά αυτό που φάγαμε το άξιζε.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάμε να φάμε κάπου ακριβά και δεν το αξίζει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τέλος πάντων. Τι έγινε, τα τρίκαλα τα πάρεις ρε, το γυάλια. Κώστα, πάντως εσύ δεν έχεις παράπονο από τους Αριανούς. Σήμερα να πούμε όλοι συμφωνήσανε μαζί σου. Τώρα ποιος είναι, εγώ δεν άκουσα να την πέφτει κανείς να πούμε. Όχι, όχι. Που λες, εγώ είπα πάντως, πέρα από την κόντρα, λέω τι τον κύριε, δηλαδή λέει το ρεπορτάζ. Α, επειδή είπες ότι κάποιοι παίκτες είναι απλήρωτοι γι' αυτό. Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι ο άνθρωπος είναι καλός παράγοντας. Για μένα ο Καρυπίδης είναι καλός παράγοντας. Βλέπω όμως ότι είχε ένα πρόβλημα ρευστότητος. Και αυτό ξεκινάει από την αγορά. Ποιος δεν έχει ρε φίλε πρόβλημα ρευστότητος, εντάξει να πω. Τώρα μην κοιτάς τον Σαββίδη ας πούμε που... Εντάξει, έχει άλλη ρευστότητα, αλλά ποιος δεν έχει παιδάκι πρόβλημα. Μου, τώρα που η ομάδα ρολάρει... Ακόμα και εκεί καμιά φορά καθυστερεί. Δηλαδή, αφού η ομάδα ρολάρει, ανεβαίνει, ναι. Δεν θα είναι ωραίο τώρα τα Χριστούγεννα να πει δεν έχω να δώσω. Εγώ λέω, μακάρι να βρει να δώσει. Πιστεύω θα είναι ωραίο να κάνεις μια ένα του με τα τρίκαλα και τη Δευτέρα λέμε να μην δώσει. Εγώ λέω θα δώσει πάλι, θα βρει. Αλλά πρέπει να το πούμε, ναι. Στην εκδήλωση στις 29 πρέπει να κάνεις κανείς κράτηση για να έρθει εκεί στο Μήλο. Δεν ξέρω έχει αναλάβει ο Δρυμτζάκας. Λοιπόν, κάτσε να σου πω πού μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Πόσα άτομα ρε Κώστα χωράει το μαγαζί. Καμιά 300 αριά. Πάντως πρέπει να κάνεις. Άτομα, ρε Κώστα, να τι πες. Πρέπει να κάνεις άτομα και... να βγουν σε 30 δευτερόλεπτα μέσα. Ε, ναι, θα γίνει χαμός. Τηλέφωνο κρατήσεων είναι το 510081. Πρέπει να κάνεις ακούς και μιμήσεις όπως ο Τάκης Ζαχαράτου, γιατί σε μιμήσεις πολύ δυνατός. Θα κάνω ρε, θα κάνω. Δηλαδή όταν κάνεις ας πούμε τον Αναστόπουλο, μιμήσεις ακόμα και τις ανάσες και το σάλιο που λέμε στις λέξεις ή το γράντα. Έχω πάθει πλάτα. Όταν κάνεις Αναστόπουλο ή γράντα, νομίζω ότι ακούω τον ίδιο ρε, λέω ότι είναι τρομερό. Θες να ακούσεις Αναστόπουλο. Αναστόπουλο τον κάνεις ίδιος εσύ ρε. Αναστόπουλο που τα έχει βρει πλέον με τον Αλέφαντο. Πρώτη είδηση δίνω. Τα έχουν βρει. Και έχω μάθει ότι η πρώτη κουβέντα που είπε ο Αναστόπουλος στον Αλέφαντο, ποια ήταν. Έλα καιρό. Να σου πω δύο κουβέντες. Λοιπόν. Αυτά τα προπονητάκια που κάνεις αφαντά, εγώ θα τα πηδήξω. Ακούσεις, σε λέω. Έλα, σου πω εγώ. Σου πω ιστορία. Λοιπόν, έλα. Μήπως μπορείς να μιμηθείς, επειδή έχεις ας πούμε ταλέντο όπως ο Ζαχαράτος, μπορείς να μιμηθείς και γυναικείες φωνές, ή επειδή δεν έχεις τηλεφωνία, δηλαδή την Αλίκη, την Άντζελα που κάνει ο Ζαχαράτος, την Πενίση, μπορείς να κάνεις και τέτοιο ας πούμε. Γιατί αν κάνεις και τέτοιο ρε φίλε, δηλαδή αφήστε ας πούμε που είσαι... Κάνεις γυναικείες... Δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό ο Κωστής. Ή μόνο ανδρικές μπορείς. Επειδή τώρα... Εγώ τον κόκκινο κάνω τη φωνή τη μεταλλική. Το φουκαρά τον κόκκινο τον έχω ξεσκίσει. Ζαχαράτος να πούμε. Γιατί ο κόκκινος όταν έχει τη φωλιά του λερωμένη, παίρνει φωνή του ένα μέταλλο. Καλησπέρα. Ναι. Αυτό ο κόκκινος συστή, ακόμα και όταν έχει λάθος επιμένει. Και αυτό είναι λάθος του, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, π.χ. αν θυμάστε με τους Κύπριους, ας πούμε έλεγε ότι οι Κύπριοι δεν μας γουστάρουνε. Κοίταξε. Ο κόκκινος έλεγε ότι εγώ δεν έχω πάει Κύπρο. Η γοητεία. Και έβγαινε ο κόσμος και εγώ και λέμε ρε φίλε, έχουμε πάει Κύπρο και έχουμε δει ότι δεν μας γουστάρουνε. Η γοητεία του κόκκινου. Η γοητεία του κόκκινου είναι ο χαρακτήρας του αυτός. Άμα ο κόκκινος έχει άλλο χαρακτήρα. Πίσω να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, δηλαδή για κάποια θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, εντάξει. Όταν τα έβαλε με έναν τύπο ο οποίος τον μίλησε καλά και τον έβρισε ο κόκκινος και λέει θα έρθω από εκεί και λέω κόκκινος έλα. Εγώ τι μυρίζομαι ότι ο άλλος πρέπει να γαϊδούρει. Λέω, αμάν λέω, να μην είμαι κι εγώ εκεί. Λοιπόν, θα σε ράνω, του λέω κόκκινος. Βλέπω ένα γύρω στο 1,75. Άκου. Σκάει μύτη εδώ. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το βλέπω να περπατάει, λέω: οχ, αυτός ξέρει πολεμικές τέχνες. Τον έκοψα εγώ αμέσως. Κοντός, ταχύτατος, νευρικός, βλέμμα ηγετικό κτλ. Και τι με λέει, γραπτό μου λέει: μη με κάνεις και γελάσω, λέει, μου και με φύγει ο θυμός. Ακούς. Και λέει ο κόκκινος, του λέει του κόκκινου: έλα ρε κόκκινα να με απαυτώσεις. Του λέω πάνε γρηγόρη να τον απαυτώσεις. Λέω θα ξεκινήσω εγώ την εκπομπή. Έχω εκπομπή λέω κόκκινα. Φύγε Αριανέ, πάμε στον επόμενο ναι. Τι γίνεται. Έλα φίλε ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Τι κάνουμε.
Τι να κάνουμε, φίλε, ωραία μέρα σήμερα, ωραίο βραδάκι, χαλαρό, ωραίο. Ναι. Λοιπόν, Ραφ, δύο πράγματα. Ναι. Πρώτο για τις παροχές στην επαρχία. Ναι. Που είπε ο Νίκος. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ρε φίλε, και στο χωριό μου, αν πας πίνε 300 κάτοικοι στο καφενείο, σε χρεώνει τσίπουρο 2 ευρώ και για μεζί σε βγάζει αγριογούρουνο. Τι συγκρίνουμε τώρα, γίνεται, συγκρίνουμε τα χωριά. Πολύ. Ναι, φίλε, τώρα τι ακούμε. Σε βγάζει αγριογούρουνο. Η παροχή υπηρεσιών είναι καλύτερη να πηγαίνω να βλέπω τα τρακτέρ που πάνε για τα ρουδάκινα και να μην βλέπω την παραλία Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα στη λέει, Νίκο. Ναι, να απαντήσω. Να απαντήσω. Δηλαδή, πηγαίνεις τώρα, ας πούμε, στην παραλία της, στην παραλία της Λεωφόρου Νίκης και τι βλέπεις. Βλέπεις, ας πούμε, τα σκουπίδια που είναι δίπλα σου και βρωμοκοπάνε και βλέπεις μια σειρά παρκαρισμένα αυτοκίνητα να πάνω στο άλλο. Να πατήσεις το πεζοδρόμιο. Τι μου λες τώρα. Πώς. Ενώ στα Γιαννιτσάλο ντρέπεσαι να πατήσεις το πεζοδρόμιο. Πρόσεξε τι λέω. Για να μην παρεξηγηθώ, σου λέω και πάλι. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πανέμορφη πόλη. Με τα φυσικά χαρακτηριστικά που τι έχει. Τι δεν σ' αρέσει με εσάς τα σάλια, ρε. Αλλά από εκεί και πέρα, καλά, όταν θέλω. Πηγαίνω εκεί, με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου ή μόνος μου, να καθίσω να πιω ένα καφέ και βρωμοκοπάει ο τόπος στη Λεωφόρο Νίκης, το σκουπίδι έχει φτάσει μέχρι μέσα, ο σερβιτόρος έρχεται με τα ποτήρια και λέω πάει θα μου τα καρφώσει τώρα στο κεφάλι. Ο ένας είναι πάνω στον άλλονα, πάνω στήνει από εδώ. Είναι σέρβις αυτό τώρα για μια πόλη ευρωπαϊκή. Τι ευρωπαϊκή. Είναι τώρα αυτή Λεωφόρο Νίκης. Πας να περπατήσεις και φοβάσαι μη σε κόψεις κανένα ποδήλατο. Εντάξει ρε φίλε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελώς. Το άλλο που θα πούμε. Το ΑΧΕΠΑ να πούμε βγάζει εκεί πέρα τα απόβλητα. Το Θεαγένιο και τα απόβλητα. Οι άλλοι πάνε ψαρεύουν κάτι ψάρια να πούμε. Με τέσσερα κεφάλια τώρα είναι θερμαϊκός αυτό. Άκου Νίκο. Άντε πάνε πιες καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πάνε να διαβάσεις ένα βιβλίο. Μισή ώρα. Θα σκάσουνε μύτη. Μαύρη, άσπρη, κίτρινη, πράσινη, χαϊμαλιά. Πετάει άλλος λέει, έχω πέντε παιδιά. Και τι κάνω, παρτούζα τα κάναμε τα παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα, δεν έχεις πέντε παιδιά. Θα πας στο διάλογο εδώ πέρα. Σκάνε μύτη. Παίζω και μοναζιγά. Πώς έλεγε ο Φέρμα σε μια ταινία. Ναι. Παίζω και μοναζιγά. Τι να κάνω. Δεν σ' αφήνουνε. Πουλάνε αναπτήρες, πουλάνε γυαλιά, πουλάνε τι δεν θε. Κάθε πέντε λεπτά. Κάθε πέντε λεπτά. Και εδώ μεταξύ. Εδώ μεταξύ, το οξύμορο ποιο είναι. Μαύροι να πουλάνε, άσπροι να πουλάνε. Όλοι αυτοί δεν κόβει κανένα τιμολόγιο. Για να πάει σε κανένα μαγαζί να μην κόψει τιμολόγιο, να μπει ως ΔΟΕ, θα του πηδήξει τα ράματα. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν σ' αφήνει. Πάνε πιες καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους, μία ώρα. Κάτσε. Άμα δεν σε σταματήσουν 50 άτομα. 50 άτομα. Εγώ δεν πάω, γιατί με σταματάνε 50 άτομα για τον ΠΑΟΚ. Με σταματά και 50 να με πουλήσουν πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να κάτσω. Καλύτερα να δω να κάνω εκπομπή. Ίσως να είμαστε πολύ ρομαντικοί για την εποχή μας. Δεν ξέρω παλικάρο μου τι να σου πω. Εγώ τη Θεσσαλονίκη την αγαπάω και την ερωτεύω και είμαι ερωτευμένος μαζί της από την παλιά τώρα. Τι να σου πω. Ραφ, δες τη θετική μεριά, ότι υπάρχει ένα καφέ. Εμένα τι με νοιάζει. Έχω και μη μέλλον πολύ φρέσκο. Όχι, άσε με να χαρίσει την καλαθούνα σου που μου την έχω ζευγμένη στη μύτη. Εντάξει. Μπράβο, ρε Γιάννη. Θεός είσαι, ρε φίλε, που το βρήκε. Παίζω και μονάχα γάλα. Τώρα, να σε κάνα ήρεμο και να θες μία ώρα να ηρεμήσει. Να κάτσει σε μια καφετέρα, μην μιλήσει άνθρωπο. Α, σιγά μη σε αφήσουν ίσω. Πάμε τι προάλλε στη Λεωφόρο Νίκης. Ναι. Καθόμαστε με του πιτσιρικάδε εκεί να ηρεμήσουμε. Βλέπουμε τον Όλυμπο απέναντι, έτσι, μας πιάνει, ξέρω εγώ, η φιλοσοφία να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, με τα παιδιά, ναι. Τι έγινε, τι να γίνει. Περνάει το 13 με τον Μπουρί, λοιπόν, μας έχει κάνει σαν το Βέκο στην ελληνική ταινία, ξέρεις, από Βέσπα. Πλάκα με κάνεις, ρε, εσύ, Κωστιτρά. Και η Τούμπα κρύα, η Τούμπα δεν εμπνέει πια. Για πες για την Τούμπα. Τι να πω για την Τούμπα. Φέρεις τα παιδιά σου. Που φέρεις τα παιδιά σου και λένε δεν μας αρέσει η Τούμπα. Κοιτάξτε να δεις, δεν μας εμπνέει η Τούμπα. Και δεν σε εμπνέει. Η Τούμπα δεν μας εμπνέει για δύο λόγους, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν οι ομάδες. Α. Δηλαδή τώρα εγώ το παιδί μου δεν μπορώ να το πάω να δω. Πάω, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να σου πω, Πλατανιάς. Θέλω να πάω να δω πάω Κάρις να με εμπνεύσει. Τώρα το πιτσιρικά που βλέπει Μπαρτσελώνα, που βλέπει Ρεάλ, που βλέπει Μπάγκερ Μονάχου, που έχει κάνει εδώ ανάλυση επί αναλύσεων. Που ξέρουν τα παιδιά από ποδόσφαιρο, θα τον πάει στην Τούμπα να δει πάω Πλατανιάς. Θα σε δείρει.
Δεν μου λες, η κερκίδα σε εμπνέει. Όχι ρε, ποια κερκίδα να σε εμπνέει τώρα. Τι σχέση έχει τώρα. Πού είναι εκείνη τα νύχια τα μαύρα. Εκείνα τα κάκαδα που ήταν σαν κοτρώνες. Άμα πετούσε ο Παοξής κάκαδο, έσπαγε κεφάλι στα 20 μέτρα. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν οι ίδιοι εμείς, οι Παοξίδες, οι νέοι που ήμασταν πιτσιρικάδες και πήγαιναν με την παλιά, φοβόμασταν οι ίδιοι την ιαχή του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και πάει τελείως. Τι να πούνε οι... Περίμενε Νίκο να πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, έλα φίλε. Έλα να παιδώ. Ναι φίλε μου εσύ. Καλημέρα στους κουλτουριάρετες που θέλουν να φάνε, να πιούνε μακιάτο μάλλον στην παραλία και θέλουν να φιλοσοφήσουνε. Σας χαιρετάω, λοιπόν. Εγώ πάντως τέτοιες ευαισθησίες δεν τις έχω για να είμαι ειλικρινής. Ναι, ναι, επειδή είπε κάτι ο Νίκος τέλος πάντων, φοιτητής στην Καβάλα είμαι και είπε κάτι για επαρχία. Λογικά είμαι πιο μικρότερος σε ηλικία από όλους αυτούς που έχουν μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, να σου πω για τη ζωή στην Καβάλα και τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Στην Καβάλα για να βγεις καθημερινή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στις 2.30-3 ώρα νεκρώνουν τα πάντα. Σίγουρα στις 3 ώρα δεν υπάρχει ψυχή. Πολλές φορές έχουμε κάνει απόβαση με αυτοκίνητο καμιά 7-8 άτομα για Θεσσαλονίκη. Κοίτα, ότι είναι πεσμένη σαν πόλη είναι σαν ζωή, αλλά δεν μπορώ να τη συγκρίνω με επαρχιακή πόλη. Δηλαδή η Καβάλα δεν συγκρίνεται για κανένα λόγο, όπως είπε ο Νίκος. Μα ούτε εγώ μπόρεσα να το κάνω αυτό, μην μπερδεύεσαι. Ακόμα, δεν είπα εγώ ότι τα Γιάννητσά είναι καλύτερη πόλη από τη Θεσσαλονίκη. Μην τρελαθούμε. Έτσι, ακόμα μην παρατηρούμε κάποια πράγματα. Αγορών, ακόμα και σε θέματα αγορών, ο κόσμος δεν ψωνίζει από την Καβάλα. Πολύ πιθανό να πάει να ψωνίσει από τη Δράμα και οι περισσότεροι πάνε Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι πάνε Θεσσαλονίκη και άλλη Δράμα. Δεν υπάρχει Καβάλα. Σαν τι πόλη, να ψωνίζει από τη Δράμα, ρε. Έχει φυτίες. Δράμα, ψωνίζουν. Για ρούχα σου λέω. Και α, ρούχα. Ναι, για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έβαλες ένα ερώτημα χθες για τον Άρη, επειδή τυχαίνει να είμαι Γεργιανός, έβαλες ένα ερώτημα χθες για τον Άρη, αν προτιμούσα να διασυρθώ από τον ΠΑΟΚ ή να ανέβω κατηγορία, κάτι τέτοιο. Όχι. Άκουσα. Τι προτιμάς, να χάσεις από τον ΠΑΟΚ 3-0 στην Τούμπα και 3-0 στο Χαριλάου, αλλά να ανέβεις κατηγορία ή να τον αποκλείσεις το κύπελο και να βγεις τρίτος μετά τον Απόλλων και τον Όφη. Λοιπόν, θα σου πω τη δικιά μου λογική. Εγώ προτιμώ να ανεβώ και να φάω 3 γκολ. Προτιμώ σιγά σιγά να αρχίζω να χτίζω ομάδα και να το αφήσω το κύπελο. Προτιμώ να ανέβω να χτίσω ομάδα και τα 3 γκολ που μου ρίξε ο ΠΑΟΚ στο κύπελο μπορώ να τα ρίξω κι εγώ. Το πρωτάθλημα την άλλη χρονιά. Σε 2 χρόνια, ναι, σε 1-2 χρόνια. Αρκεί να χτίσω ομάδα σιγά σιγά, να έχει και ο Αριανός το όραμά του, γιατί δεν υπάρχει όραμα αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη τουλάχιστον. Ακόμα και με Καρυπίδη. Θα φανεί τώρα στα... Να παρεύω σε κάτι, να πω κάτι. Θα φανεί με τα τρίκαλα πόσο κόσμο θα έχεις τώρα. Ο Άρης έχει ένα κακό, παιδιά. Δεν έχει κάνει ούτε την αυτοκριτική του, ούτε την αυτοκάθαρση του. Κάνανε. Αυτοκάθαρση κάνανε και αυτοκριτική. Απλά το καρκίνωμα δεν καθαρίστηκε όσο έπρεπε καλά. Ναι. Πώς θα καθαρίσει, ρε Κωστή. Αυτό όταν θα πάει η ομάδα στην Αλφα Εθνική, όταν θα ξανανεύει Super Link, θα τους δεις πάλι εκεί. Γιατί αυτοί θα είναι πάλι οι αγάδες. Απλά είναι τα πράγματα, φαίνεται. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή έχει αναπνοές και υπάρχει ύπαρξη, γιατί τον αφήνουν να αναπνέει. Νομίζεις ότι η κριτική και η αυτοκριτική του Αριανού στη Super League θα είναι η ίδια? Όχι, που καλό είναι που ο Αριανός δεν τον κολλάει τον Καρυπίδη. Απ' την άλλη μεριά βέβαια... Γιατί κάνει αυτό που κάνει και στο Μελισανίδη. Ναι. Θα τους πάνε στη Super League. Ναι. Και μετά θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Εντάξει. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Ναι, ισχύει. Κοίτα, η ΑΕΚ είναι διαφορετική περίπτωση. Εντάξει, έχει περισσότερο λαό, όπως και να έχει. Όχι ο Μελισανίδης, ο Καρυπίδης, καλά το πάει το έργο. Απλά επειδή μαθαίνεται στην αγορά ότι έχει πρόβλημα ρευστότητος, δυσκολίας, ρε παιδί μου, αυτό να μην περάσει στην ομάδα. Δηλαδή λέει, καλά, εσύ τι είσαι, λέει, συνδικαλιστής των υπαλλήλων. Όχι, βέβαια, δεν είμαι. Αλλά εάν αυτό το πρόβλημα ρευστότητας στα σούπερ μάρκετ επηρεάζει και την ομάδα, εγώ οφείλω να το ξέρω ή να το μελετήσω και να το δω πώς θα το παρουσιάσω στον κόσμο. Γιατί αν γίνει μια στραβή, μετά θα πούνε κούφα αυτό που λετάξενες και δεν μίλαγες. Ναι, τι είχες φιλίες με τον Καρυπίδη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ο Άρης, πιστεύεις ποτέ ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος σοβαρός επενδυτής όπως βρέθηκε στον Πάο Σαββίδης? Με κάποια ρευστότητα, αυτό εννοώ. Όχι ίδια στακτική Σαββίδη,
Απλά να έχει κάποια ρευστότητα. Πιστεύεις ότι θα έρθει, θα ασχοληθεί κανείς με τον Άρη? Άμα ανέβει ο Άρης καθαρός. Άμα ανέβει ο Άρης καθαρός και ναι, τα σκυλιά δεν γαυγίζουν, είναι μια ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα να επενδύσει ένας επιχειρηματίας. Εάν ανέβει ο Άρης καθαρός και τα σκυλιά δεν γαυγίζουν, βρείτε έναν τρόπο και τα βρείτε με τα σκυλιά. Τα οποία ναι, δεν είναι όπως ήταν παλιά, αλλά πάλι έχουν τον τρόπο του να σε δαγκώσουν. Έχουν. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Άρης είναι σωματείο. Είναι σωματείο. Είναι σαν ΠΑΕ, έτσι. Έχει δυναμική ο Άρης. Βέβαια έχει δυναμική. Είναι καλό αφημί. Μπορεί είναι αύριο με τα Τρίκαλα να έχει 8-9 χιλιάδες κόσμο. Βέβαια. Δεν αμελητέα ποσότητα αυτό. 8-9 το κακό είναι ότι έχει μεγάλη εσωστρέφεια. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με τον Άρη σε αυτά τα χάλια τρία χρόνια, με τα Τρίκαλα, με στο καταχύμωνο 8.000 χιλιόμετρα, δεν είναι. Ναι, ρε, απλά εντάξει. Κώστα, έχω δει να πω κάτι, παιδιά. Ο Άρης είναι μια ομάδα εμπορική και δεν είναι μόνο εμπορική για τον εαυτό του. Είναι εμπορική και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ναι, αλλιώς θα παίξει Ηρακλής Άρης, αλλιώς θα παίξει ΠΑΟΚ Ηρακλής, ΠΑΟΚ Άρης, ξέρω εγώ κτλ, κτλ. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμπορικός για το δικό του το μερίδιο, για το δικό του τον κόσμο, αλλά είναι και απέναντι στην Τούμπα εμπορικός, ναι, και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης έχει το εξής. Φτάνει στην κορυφή, φτιάχνει ένα σύνολο και μετά σαν ασθένεια το καταστρέφει το σώμα. Είναι αυτοκαταστροφική, είναι, ρε. Είναι ένα αυτονό. Είναι, πώς λέγεται. Αυτόχειρες. Είναι αυτόχειρες. Αυτόχειρες. Και βγάζουν αυτονοσήματα, πώς να το πω. Αυτοάνωσα νοσήματα. Έγινα για ναι. Επόμενο σχέδιο. Βάλω ένα. Ναι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό πριν πάμε σε διάλειμμα, ναι. 29 είπες, έχεις την παράσταση. Έχουμε τον Ασλαμά το Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι, το Λαϊκό Δικαστήριο, Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Από πού είσαι? Εγώ. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή βασικά είμαι φοιτής στην Καβάλα και είμαι μισός από Θεσσαλονίκη, μισός από Καρδίτσα. Στάστα σου. Η μάνα μου είναι από Καρδίτσα. Οι γονείς σου πού μένουν? Εντάξει, η Καρδίτσα. Και εσύ σπουδάζεις. Στην Καρδίτσα. Εκεί τα τώρα λογικά. Ναι, εσύ λογικά και στις μέρες θα σε Καρδίτσα. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Κόκκινο θα κάνεις. Πώς? Κόκκινο θα κάνεις. Αν μιμηθώ κόκκινο, ναι, θα τον σκίσω στο βίντεο, θα τον σκίσω στην κυριολεξία. Αλλά θα έχω γραφτεί από κάποιο κανάλι, δεν κοστίγει να μεταδοθεί. Απαγόρευσα τις τηλεοπτικές κάμερες στο μαγαζί. Ναι, ο κομμουνιστής δεν θα είναι με κάποια κάμερα. Ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής τρέμει το φιλοκάρδι του, μην το βρουν εκεί πέρα. Α, ναι. Κρυφή κάμερα, Σφαίρη, κρυφή κάμερα, δεν χρειάζεται. Όχι, κοίταξε, εγώ απαγόρευσα τις τηλεοπτικές κάμερες, τους δημοσιογράφους, τους παραγωγούς, τους ραδιοφωνικούς και θα φωνάξω τους δικούς μου. Ναι. Θα φωνάξω τους δικούς μου. Θα έχω τους δικούς μου ανθρώπους. Οκ, ωραία. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ και κάποια στιγμή θέλουμε να περάσουμε το στούντιο με άλλο ένα παιδί. Θέλω να έρθω μια φορά. Να με πάρετε μια μέρα πιο μπροστά, γιατί ο φύλακας είναι σωστός δράκος. Δεν αφήνει να περάσει κανένας. Έγινε. Ο δράκος της Μετρόπολης. Ο δράκος της Μετρόπολης. Διάλειμμα ένα λεπτό. Πάμε. Λοιπόν, έχω ένα φίλο αριανό, γύρω στα 25-27, ας παιδαράς κούκλος. Κάνει και γυμναστικές καλές. Και πάει και κάνει και νύχτα μεροκάματα και τέτοια. Και έχει πάει, ακούς, έχει πάει στο Βελιγράδι για μεροκάματο. Και λέει, πήγα λέει που σου κού λέει Βελιγράδι για δουλειά. Και έπαθα λέει αυγενικό από τις νάρες μου. 7 στα 7 δουλεύουν τα νυχτερινά μαγαζιά εκεί. Στο Βελιγράδι γίνεται της μουρλής λέει από νυχτερινή ζωή. Ναι, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα ότι. Και αυτό επειδή η εταιρεία μου δραστηριοποιείται και στα Βαλκάνια. Όχι, κορόιδε να μην πάει στα Βαλκάνια. Έτσι. Δεν είναι ψέματα ότι αυτή τη στιγμή τα Βαλκάνια ανεβαίνουν και ειδικά γενικά. Βέβαια και στο εμπόριο και στην ανοικοδόμηση παντού. Ναι, έτσι. Βεβαίως. Για πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Κόμο. Κωστή. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Γι' αυτό που λέγατε πριν, δεν θέλω να κάνω μια αναφορά για την πόλη που λέγατε πριν, για τις πόλεις γενικά. Ναι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι η Λεωφορονίκης γεμάτη ή έχει παρκαρισμένα ή ξέρω εγώ. Το πρόβλημα είναι οι ακαθαρσίες που έχει η Θεσσαλονίκη γενικά.
Η ανατολική πλευρά της τουλάχιστον. Η ανατολική πλευρά, η καλή υποτίθεται. Βέβαια. Όχι η καλή, η Καλαμαριά δηλαδή και Καραμπουνέα. Από την άλλη πλευρά, ναι. Όχι, ενώ για Μπότσαρη, αναφέρομαι στην Δίκα, Μαρτίου. Αυτές ανήκουν στο Δήμο. Κοίταξε. Η Τούμπα δεν έγινε Δήμος και ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και η Τούμπα για Καθαρσίες. Φυσικά, αφού δεν έγινε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη, Νίκο, εγώ πήγα στους Αμπελόκηπους, στο φίλο μου τον Γιακουμίδη. Για κάτι αυγενικά, κάτι αυτά. Πρόσεξε τώρα να δεις. Περπατάω εγώ και μονολογώ τώρα. Είχα και την γυναίκα μου. Πάω κάρα, λέω Αμπελόκηπη, λέω. Υποκουλτούρα να πούμε και τα. Και πέφτω πάνω στο θέατρο των Αμπελοκήπων. Και λέω: εγώ στην Τούμπα θέατρο δεν έχω. Να πάω να δώσω καμία παράσταση με το κόκκινο. Κατάλαβες. Μα λέω: τι είναι δηλαδή, πάω Καμπελόκηπη, είναι κουλτούρα, λέω και τα λοιπά. Στρίβω καπί Αμπελοκήπων. Κουκλί. Σχολεία θέλεις δημοτικά. Γυμναστήρια θέλεις δημοτικά. Λέω: όχι στην Τούμπα, είμαι πάω να πούμε. Και γουστάρω που με πάω να πούμε. Και το κάκαδο σαν μπίλια του μπέιζμπολ. Ένιωσα πολιτισμικό σοκ στους Αμπελόκηπους που πήγα. Πάρκινγκ δημοτικό τζάμπα, καμιά 150 αυτοκίνητα, χωρίς να πληρώσεις. Γύρω γύρω. Καταρχήν, παιδιά, η μισή Θεσσαλονίκη μυρίζει γκάζι. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, εμένα μου μυρίζει αυτό το πράγμα. Αλλά όποτε μπαίνω στη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί. Είναι εκεί στα σφαγεία, ρε, μου μυρίζει. Βρωμοκοπάει εκεί δηλαδή, στα σφαγεία, ναι. Πήγαμε έχει μια βρώμα, ναι. Τα παιδιά στο γήπεδο του Παύλου Μελά για να παίξουν μπάλα και νόμιζα ότι υπήρχε διαρροή αερίου. Τι πράγμα είναι αυτό. Λέγε ρε φίλε, καλά τα λέει αυτός. Κοίτα, το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να γίνει η Τούμπα Δήμος. Να γίνει ξεχωριστό κομμάτι. Δεν μπορούσε να γίνει Τούμπα. Να γίνει το ανάποδο σημείο. Το καλύτερο μνημείο της Τούμπας είναι ο γιο της με τα σουβλάκια. Πλάκα με κάνεις. Το καλύτερο ανάκτορο εκεί πέρα είναι αυτό. Νίκο, εσύ μένεις για Νιτσά ή Θεσσαλονίκη. Πού μένεις. Γιανιτσάμενο ρε φίλε. Πού να μείνω Θεσσαλονίκη. Τρελός είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μ' αρέσει η Τούμπα που μένω πάντως. Βέβαια. Εμένα η Γυφτιά μ' αρέσει. Γενικά δεν σε ψήνουν οι μεγάλες πόλεις, Νίκο. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη τη γνώρισα, γι' αυτό έχω αυτή την άποψη, και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Να κάνουμε ταινία, Νίκο, να σε βάλουμε σκηνοθέτη. Τη γνώρισα τη Θεσσαλονίκη. Περπάτησα σε όλες τις γειτονιές. Πήγα παραδείγματος χάρη πριν από κανένα χρόνο στον Μοδιάνο και ντράπηκα. Δηλαδή, λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι είχε στο Μοδιάνο? Τι? Μ' άρεσε να κατέβομαι με τον κόσμο, να μυρίζω τα μπαχάρια της Θεσσαλονίκης, τις μυρωδιές της, τα φαγητά της, το γενικά όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Η Θεσσαλονίκη μου θύμιζε πάρα πολύ κάτι από Ανατολή, κάτι από Κωνσταντινούπολη, κάτι από... Ναι. Ξέρεις πώς να σου το πω. Αρμάνι στο καπάνι, ναι. Κάνω όλες τις γειτονιές της, όχι μόνο στις στοχογειτονιές. Αλλά και στο πανόραμα επάνω και σε αυτά. Είναι και μια πόλη με 1,5 εκατομμύριο κόσμο, δεν είναι. Το κακό είναι, είναι. Τα Γιανιτσά είναι 30.000. Τα Γιανιτσά είναι η Τριανδρία, ας πούμε, ουσιαστικά. Δεν έχει, κοίταξε, πρόσεξε να δείτε. Δεν μπαινεύω τα Γιανιτσά, μην μπαινεύετε κάτι, παιδιά. Δεν ανεβάζω τη δικιά μου την πόλη να πω ότι εγώ ζω σε μια εκπληκτική πόλη. Μα δεν υπάρχει σύγκριση, δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιο μέγεθο σύγκριση. Δεν είναι το ίδιο μέγεθο. Απλώς θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει κάνει. Ναι. Που έχει κάνει. Δεν παράγει τίποτα. Δεν παράγει τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα. Επαγγελματικά είναι πίσω. Δεν μπορεί να πουλήσει. Επαγγελματικά είναι πίσω. Δηλαδή πας, ας πούμε, στο Βελιγράδι και σου λέει να πούμε αυτή είναι η γούρνα, να πούμε σου τα πια γούρνα. Ρε. Εμείς εδώ έχουμε αρχαιότητες, έχουμε ομορφιά. Το τοπίο από την Αριστοτέλη. Εδώ δεν υπάρχει άγαλμα της Θεσσαλονίκης, ρε. Η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη δεν έχει άγαλμα δικό της. Να, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Να βάλουμε μια γκόμενα εκεί με δυο βυζιά, να πούνε. Τι να ξέρω. Δεν την αξίζει αυτή την εικόνα η πόλη αυτή. Η πρωτεύουσα των Βαλκανίων θα σου πω εγώ τι είναι. Δεν υπάρχει ωραιότερη πόλη αν θέλουμε να την κάνουμε ωραία. Και το λιμάνι, δυο τράτες. Και το λιμάνι τίποτα, μηδέν. Μηδέν. Ένα βρωμερό
Ψυχαμερό λιμάνι. Πάντως εγώ πήρα, για άλλο λόγο πήρα να αναφερθώ πιο πολύ στις ακαθαρσίες που υπάρχουν από τα τέτοια, από τα σκυλιά γενικά, από τα γατιά, από τα... Ε βέβαια ρε φίλε. Από τα ζώα. Σκυλιά, θα σε φάνε τα λυκόσκυλάκι. Τόσα τσομπανόσκυλα δεν έχετε στο πάικο. Υπάρχουν οι βοσκύλες. Έκλεισες φίλε. Πάμε στο Θεσσαλονίκη και βλέπεις κάτι μαντρόσκυλα. Πού βρέθηκαν αυτά τα μαντρόσκυλα ρε φίλε, μας φάνε. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Ραπ. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα. Μ' αρέσει σήμερα που δεν τραβάς χειρόφρονο. Τι χειρόφρονο, μωρά, άμα δεν έχω το κόκκινο. Δεν τραβάς χειρόφρονο, γιατί πάμε Πέμπτη. Έλα. Λοιπόν, ο Νίκος είναι στη γραμμή. Πώς? Βέβαια, ναι. Νίκο, θα σε πάω λίγο στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Γιατί, για το θέμα Λεσοπόντης. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι Έλληνες γενικά το λένε για... Το λένε, πώς το πες? Υποτιμητικά, υποτιμητικά. Υποτιμητικά. Ναι. Αυτό το είχα αντιληφθεί εγώ τώρα τελευταία. Σου μιλάει τώρα ένας Ρώσος που γεννήθηκε Ρωσία. Έτσι, έχει κάνει νήπια εδώ, δημοτικό, γυμνάσιο, στρατό, τα πάντα όλα εδώ. Και έτρωγα μπούλινγκ, ας πούμε, σε εισαγωγικά μπούλινγκ. Με λέγανε Ρώσο και έλεγανε, ρε φίλε, είμαι. Εκεί γεννήθηκα, τι να έκανα, αυτοκτονήσω. Κακός, ξέρεις τι έπρεπε να του πεις. Φαντάσου όμως, αδερφέ, ότι δεν ήξερα ούτε τη γλώσσα, ούτε να μην ήσυχα από εκεί. Εσύ, δεν ήξερες να το χειριστείς. Ναι. Έπρεπε να ήμασταν παρέα. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν δάσκαλος στο δημοτικό, τετάρτη. Βρε, ποιος δάσκαλος? Τι ακλάσιο δάσκαλο. Εμένα, εγώ δεν τραβάς χειρόφρενο. Εγώ άκουγε τη λέξη Ρωσοπόντιος και μας έδινε σφαλιάρες. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε το γιατί. Ποιος, ο δάσκαλος? Ναι. Ρατσιστόμουντρο. Όχι, έλεγε δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι. Α. Κατάλαβες. Ούτε Ελληνοπόντιος υπάρχει. Ούτε. Όλοι ζούσαν στο Πόντο. Δεν απορεί κανείς πως οι Ελληνοπόντιοι και οι Ρωσοπόντιοι μιλάνε ποντιακά κανονικά και συνεννοούνται. Λύσε μου αυτήν την απορία. Καλή ερώτηση. Δεν είναι καλή ερώτηση. Εγώ άμα, εγώ άμα ήμουν από τη Ρωσία και με άρε Ρώσο, όταν ήμουν ούρε Έλληνα. Συγγενείς και Ελληνοπόντιος και Ρωσοπόντιος, όπως σου αποκαλείται. Και οι δύο συνεννοούνται στα ποντιακά άψογα. Ούτε ελληνικά, ούτε ρωσικά μιλάνε. Να είναι και η μεν και η δε μία ράτσα η οποία είναι πόντι. Δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Κατάλαβες. Μισό λεπτό, παιδιά, να βάλω μια παράμετρο. Δημιουργήθηκε αυτή η λέξη για να υποτιμήσει και το Ελληνοπόντιος για να το φέρει λίγο στα ίσα. Δεν μου υπάρχει το Ελληνοπόντιος ούτε Ρωσοπόντιος. Υπάρχει πόντιος που γεννήθηκε σε Ρωσία. Δηλαδή εγώ τώρα που γεννήθηκα εκεί και είμαι εδώ, είμαι κάτι 28 χρόνια εδώ. Έχω ελληνική υπηκότητα. Είμαι Έλληνας. Βάσει νόμου. Κοίταξε. Φιλαράκι, να σου απαντήσω κάτι. Μα εγώ τι βάση νόμου είμαι, έτσι. Αν όμως ήμουν παίχτης ποδοσφαιριστής και ήμουν 30 χρονών και ήμουν Αλβανός και έκανα μεταγραφή εδώ, μόνο και μόνο να πάρω υπηκότητα, επειδή ήμουν καλός για να παίξω στην Εθνική Ελλάδος, θα ήμουν πάλι Αλβανός. Λοιπόν, αυτό που λες, το έχω ζήσει εγώ στην Τούμπα με τον Νίνη. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ. Το φωνάζανε. Όταν ήρθε ο Νίνη στον ΠΑΟΚ και τον έλεγα εγώ Αλβανό. Οι παοξίδες λέγανε καλέ Έλληνας είναι. Καλά ρε κουφάλες λέω. Δεν τον φωνάζατε Αλβανό τον ανθρωπάκο? Έγινε Έλληνας λέει. Όμως, ε? Πήγες στον ΠΑΟΚ τώρα. Κοίταξε να δεις. Όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον, τον προσφρονούμε με ένα υποτιμητικό υποκοριστικό όπως είναι Αλβανός. Μισό λεπτό. Νίκο. Δεν μου λες. Περπατάμε τρεις στον δρόμο. Βεβαίως. Εγώ το παλικάρι και ένας Αμερικάνος. Άμα πεις πού είσαι, με ποιον πήγες βόλτα, με τον Αμερικάνο. Δεν θεωρείται υποτιμητικό. Όχι βέβαια. Αν πεις πού ήσουν ρε, με τον Αλβανό ρε ήμουνα, θα το θεωρήσει υποτιμητικό. Βεβαίως. Τώρα εγώ βάζω το διάολο μέσα σας. Α, πάμε στη Γερμανία τώρα εμείς. Και περπατήσουμε στον δρόμο και αποκτήσουμε μια οικειότητα. Γεια σου Έλληνα, άμα σε πει. Εσύ πώς θα το παίρνεις, σαν βρισιά ή σαν τίτλο τιμής? Γι' αυτό πάμε. Εγώ σε θέλω. Εγώ πάντως θα καταλάβω. Εγώ πάντως θα καταλάβω ότι με έβρισε αυτός. Εγώ πάντως θα καταλάβω ότι αυτός με έχει βρει ο κερατάς. Εγώ δεν θα το έπαιρνα σαν υποτιμητικό πάντως. Αν με έλεγε Έλληνα, τι λες ρε κουφάλα που θα με πεις Έλληνα θα το έλεγα. Παρένθεση σε αυτό που λέτε. Γιατί να είναι υποτιμητικό? Τον ζυγίζεις τον Έλληνα τι έκανες τα τελευταία 20 χρόνια. Όχι ρε Νίκο, μην το πας βαθιά. Στο ξαναλέω. Πάμε στην κολονία,
Εγώ, εσύ. Και ποιο είναι αυτό ο Γερμανό, εμένα που θα με πει υποτιμητικά. Ρε άλλο σε ρωτά. Ρε, καταλαβαίνω πώ το λε. Και εγώ το λέω τι θέλει, ρε Γερμανάρα. Να το σου λέω. Εγώ υποτιμητικά δεν κατάλαβα γιατί. Όχι, ρε φίλε. Επειδή αυτή τη στιγμή η μπύλια έφερε η ζωή να έχει περισσότερα λεπτά από μένα αυτό. Ρε παιδάκι μου, πάμε στην. Πάμε στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Ρε όπου θέλει. Και καθόμαστε 10 μέρες. Να κλείσω. Ναι, κλείσε με. Και μας λέει ένας, γεια σου Έλληνα. Εσύ τι θα πεις. Εγώ θα πω με έβρισε. Γεια σου Βέλγο. Είμαι και φέρω που θα πεις ρε Φαλάκρε. Τι θα πεις. Γεια σου ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ντρέπομαι ρε για αυτό που είμαι. Ρε παιδί μου, ούτε εγώ ντρέπομαι, αλλά ούτε και χαίρομαι. Ούτε ο θα πρέπει να ντρέπεται, ούτε. Δεν χαίρομαι όμως κιόλας. Άκου Νίκο. Ούτε ντρέπομαι, ούτε χαίρομαι. Γιατί να μην χαίρεσαι. Και γιατί να ντρέπομαι. Και ούτε να χαίρεσαι. Γιατί να χαίρομαι. Γιατί να χαίρομαι. Γιατί να χαίρομαι, ρε. Γιατί, γιατί αυτός ο Έλληνας που όλοι ναι, μας βάζουμε. Ναι, για πες γιατί να χαίρομαι. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Σιγά ρε. Από τους Ευρωπαίους, βεβαίως. Ναι, τον καημένο. Με τον Άλφα Παγκόσμιο. Με ξένα πόλεμο, λεφτά. Με δανεικά λεφτά, με δάνεια από τις τράπεζες. Άσε με καημένο. Άσε τώρα, ρε σήκωστη. Έχεις ποτέ καταλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος Έλληνας γεννήθηκε το 1900 και έζησε 80 χρόνια μέχρι το 1980. Τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Έχεις βάλει ποτέ το μυαλό σου στη θέση του. Με παγκόσμιους πολέμους να χτίζει σπίτια να γκρεμίζει. Εγώ ξέρω. Να ξενιτεύεται από τη Μικρά Ασία, να έρχεται στην Ελλάδα, να ξαναχτίζει, να μπαίνει σε παγκόσμιους πολέμους. Έπεσε Καζατζίδης τώρα. Ο Έλληνας πάντα ήταν μπροστά, ρε φίλε. Σε όλους τους τομείς. Ναι. Μην τρελαίνεστε. Καλά, καλά. Με τα λαμόγια των πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Ενώ έχει εσύ. Έχει κάνει Αλβανία ο Έλληνας. Ναι. Έτσι. Έχει κάνει Μικρά Ασία. Έχει κάνει Κορέα. Και πάντα ήταν πρώτος παντού. Καλά, μη σε πιάνει τώρα το εθνικό. Όπου το χρειάστηκε η παγκόσμια ιστορία, ο Έλληνας ήταν εκεί. Και δεν πούλησε ποτέ κανέναν απέναντίας, πουλήθηκε και από τους Ευρωπαίους και από τους Συμμάδους. Όσοι είστε στη γραμμή, άκου τι λέει ο Βασίλης από το κέντρο. Αν είχαμε βιώσει τις επιπτώσεις των εθνικιστικών εκαθαρίσεων του πατερούλη Στάλιν, όπως οι Ελληνοπόδοι της Σοβιετικής Ένωσης, τότε θα μιλάγαμε λιγότερο, λέει. Δεν διαφωνώ μαζί του. Είναι μεγάλη η φαλακού ο Αριανός. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, φίλε μου, σε παρακολουθώ χρόνια, σε ακούω χρόνια, σε παραδέχομαι, είσαι πολύ εντάξει. Σήμερα είσαι λάθος. Έκανες ένα φάουλ. Τι φάουλ έκανα? Έχεις αυτό το κύριο εκεί πέρα, παγεννητά. Ναι. Δύο ώρες τώρα απαξιώνει την πόλη μας. Απαξιώνει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονικής. Αφού ΠΑΟΚΣΙΣ είναι, ρε φίλε. Ο και τι έγινε που είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Απαξιώνει εμένα που είμαι χρόνια ΠΑΟΚΣΙΣ στην Καλοφίδη. Θα απαξιώσει αυτό σε μένα. Σε απαξιώνει, ρε φίλε. Γιατί δεν θέλει να απαξιώσει. Ένα λεπτό. Γιατί λέω ότι άμα δεν έρθει αυτό από την επαρχία δεν γεμίζει την Τούμπα, λέει. Έτσι λέει εσύ. Έτσι λέει αυτό. Και ο Βαρδάκης λέει αυτό. Ποιο λέει ο Βαρδάκης. Ο Βαρδάκης, άλλο πάντα. Τι λέει ο Βαρδάκης. Εμείς που είμαστε Επταλοφίδες, χρόνια Επταλοφίδες, έχουμε μεγαλώσει στην Επταλοφό. Δουλεύουμε στην Τούμπα. Απαξιώνει την πόλη μας. Ναι. Απαξιώνει τους οπαδούς μας. Απαξιώνει τα πάντα. Και τι πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Περίμενε. Ένα λεπτό. Γιατί έχεις πολύ πίκρα μέσα στην ψυχή σου. Έχει πίκρα στην ψυχή του. Τι πράγμα. Έχει πίκρα στην ψυχή του. Έχει πίκρα αυτή τη βγάζει μια πίκρα απέναντι. Όταν απαξιώνει την πόλη μου, ρε φίλε. Κάσε. Ένα λεπτό. Εσύ από την Επτάλοφο. Ναι. Έλα μου να σε απαξίωσε την πόλη. Ένα λεπτό. Κάτσε ρε Κώστα, περίμενε ρε Κώστα. Κάτσε να μας τα πει ο κύριος. Δεν θέλω με τον κόσμο να γίνω κακός. Ένα λεπτό. Με τον κύριο θέλω να μιλήσω. Εσύ αγαπητέ μου φίλε, έναντι των άλλων της Θεσσαλονικαίων εκεί που είσαι στην Επτάλοφο, δεν θεωρείς τον εαυτό σου αδικημένο? Όχι, για ποιο λόγο? Γιατί σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης σε έχουν πιο υποβαθμισμένο. Η περιοχή μου είναι πάρα πολύ καλή. Η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καλέ και θέατρο εκεί, εγώ το είδα. Έτσι, είναι η καλύτερη περιοχή της πόλης μου. Okay. Η Επτάλοφος. Έχουμε ένα από τους καλύτερους δημάρχους. Έχουμε, όπως είπε ο Κώστας, δημόσια πάρκινγκ. Έχουμε πάρα πολύ καλή αγορά. Είμαστε από τις καλύτερες. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Συμφωνώ λοιπόν, και έτσι, όσο για την Τούμπα που λες. Όσο για την Τούμπα που λες. Για την Τούμπα, ναι. Ναι, εγώ Κώστα έχω κοντά σου έχω το μαγαζί. Κοντά σου έχω περίπτερο. Τώρα το άνοιξα. Πού? Στον Γρηγόρη πιο κάτω, στην Πότσαρη. Τι έχει να μας πει. Τι έχει δηλαδή η περιοχή μας εδώ. Κωστά. Εγώ δεν είπα, εκεί μένω, τι να πω. Α, μπράβο. Λοιπόν, ναι, η πόλη. Άκουσε με λίγο. Σαν επισκέπτης που είμαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
Και γνωρίζοντας την παλιά Θεσσαλονίκη, γιατί κι εσείς μεγάλος φαίνεστε. Εγώ φίλε είμαι 53 χρονών, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Είναι πάροχο, εντάξει. Κρίνεις τη Θεσσαλονίκη που ζήσαμε στα 25 μας χρόνια με τη Θεσσαλονίκη αυτή που είναι τώρα. Αλλάξαν οι εποχές, φίλε μου. Αλλάξαν οι εποχές. Τι σημασία έχουν οι εποχές. Πώς δεν έχουν σημασία οι εποχές. Όταν έχουν έρθει. Τι σημασία έχουν. Όταν η πόλη έχει γίνει 1,5 εκατομμύριο πλέον, όταν δεν έχουμε μετρό να εξυπηρετηθούμε, τι σημασία έχει, πώς. Τι μου λες τώρα εσύ. Λέει ότι είσαι κακό στις συναλλαγές σου, ρε φίλε. Δεν έχεις μέσα. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, τώρα έτσι λέει. Στις συναλλαγές μας, αυτό το λέει ο κύριος. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν να βγουν και. Έχουμε πολιτές. Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν αγοράζω, δεν παίρνω από Αθήνα, δεν παίρνω από Καρδίτσα, δεν παίρνω από άλλες πόλεις εμπορεύματα. Όλοι οι άνθρωποι μας εξηγούνται πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ καλοί. Είπε ότι είμαστε λίγο αμάκατζίδες, αυτό, ναι. Όχι, Κωνσταντίνε, αυτό είναι παρατραγμένο. Ναι, εντάξει. Έτσι, δεν είπα για όλο τον κόσμο. Είπα για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό φαίνεται. Γιατί βλέπετε κι εσείς ότι πόσα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη κλείνουνε, φεύγουνε, καταραίουνε. Σε αυτό φταίει η ανέχεια και η ανεργία, αγόρι μου. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Όχι μόνο η ανέχεια, όταν υπάρχει η ανέχεια και η ανέργεια. Όταν υπάρχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμός ναι. Και έρχεται κι άλλο 1,5 εκατομμύριο τουρισμός, ποια ανέχεια. Θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη σήμερα να έχει ανέχεια. Θα το έχει ανέργεια, αγόρι μου. Έχει ανέργεια, δεν έχει τόσο ανέργεια. Για να έχει ανέχεια. Τη μεγαλύτερη ανέργεια στην Ελλάδα. Γιατί να έχει. Σας το λέω. Γιατί να έχει. Τους πολιτικούς μας ρωτά. Τους πολιτικά τους ρωτά. Μην ρωτάς εμένα. Τους πολιτικούς ρωτά. Αυτούς που κρατήσαν αυτή την πατρίδα έτσι. Αυτή τη χώρα που την κρατήσαν έτσι. Μην ρωτάς εμένα. Από τότε που ιδρύθηκε μέχρι και τώρα είναι μια πόλη ευλογημένη που δεν της λείπει τίποτα κυρία. Μην την απαξίζεις λοιπόν σε παρακαλώ. Δεν απαξίζεις την πόλη. Απαξιώνω. Και μην απαξίζεις τους οπαδούς του πάγου. Τον οποίο τους φέρεται σαν να είναι ό,τι χειρότερο. Κατάλαβες. Οι Θεσσαλονικείς την πόλη τους δεν την αγαπάνε. Κάνεις λάθος. Την αγαπάμε και είμαστε τοπικιστές και τη λατρεύουμε την πόλη μας. Γι' αυτό πηγαίνετε στα Σκόπια και ψωνίζετε. Εγώ κάνεις λάθος. Δεν πήγα ποτέ, αδερφέ. Ούτε θα πάω. Ούτε θα πάω. Και τα δόντια. Εγώ σλάβος δεν έγινα. Δεν θα πάω ποτέ. Η μισθή Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα είναι στο Γεύγελη, κύριε μου. Στα καζίνα. Υπάρχει τα καζίνα, κύριε, και παίζουνε. Αμπράβο. Εντάξει, άλλο δεν πάνε στο Πορτοκαρά, γιατί δεν πάνε, ας πούμε. Δεν ξέρω, πάνε Ρόδος. Πάντως λέει, τούπα δεν γεμίζει, λέει, άμα δεν έρθει η επαρχία. Καλά ρε Κώστα, εσύ το πιστεύεις αυτό. Εγώ τι να πιστεύω, εγώ τι να... Είσαι χρόνια στον κουρβέτη τώρα, εσύ ξέρεις από Επάλαφο, εσύ ξέρεις από Νεάπολη, εσύ ξέρεις από Τούμπα, εσύ ξέρεις από περιοχές που έχουν παροξίδες. Τι λες τώρα, τα λες εσύ. Δεν τα λέω εγώ, τα ακούω. Τα νούμερα θες να κάνεις, τα παραδέχομαι, είσαι ωραίος Κώστα. Αλλά κοίτα να πούμε τα λύσεις, τα πράγματα. Εγώ ακούω τώρα, είμαι ακουραντής. Εσύ δεν ξέρεις. Εγώ κύριε μου να σας πω κάτι, δεν ξέρω και το όνομά σας, δεν... Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε να δεις. Δεν ξέρω αν μας στεναχωρούν αυτά τα πράγματα. Με στεναχωρούνε ρε φίλε, με στεναχωρούνε. Είναι δικές, γιατί... μου, δικές μου, και συζητώ συγγνώμη κιόλας αν μας στεναχωρούνε. Εμένα είναι δικές μου απόψεις, τις λέω, μπορεί να διαφωνείς, μπορεί να συμφωνείς, εντάξει. Δεν είπα, είναι δικιά μου άποψη. Ναι, δεν θέλω απαξί... αυτή τη στιγμή να σε κάνω να αισθάνεσαι άσχημα. Λέω μια γνώμη γιατί... η οποία ο κύριος συμφωνείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μιλάς για την πόλη μου και ξέρω εγώ την απαξίζεις, λες και είναι χειρότερη. Γιατί την αγαπάω, γιατί την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη. Άμα την αγαπάς, την αγαπάω. Άμα την αγαπάς, και δεν ανέχομαι να τη βλέπω σε αυτό το χάλι που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνω. Σε αυτό δεν φταίνει η Θεσσαλονίκη, φταίνει οι πολιτικοί οι οποίοι έχουν φτάσει την πόλη σε αυτό το σημείο. Καλή μόνο η πολιτική φταίνει. Η καθημερινότητά μας, οι συναλλαγές μας, στην ουρά που καθόμαστε, το ταξί που θα βγει από εδώ, το λεωφορείο που θα μπω μέσα, το μετρό που είναι ρημάδι, φταίνει μόνο η πολιτική. Εμείς ουρά. Για εσύ φταίς, για οι Θεσσαλονίκοι φταίνε που το μετρό έχει 15 χρόνια που μας κοροϊδεύουνε. Και τι κάνουν οι Θεσσαλονίκοι για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η αντίδρασή τους απέναντι στην κοινωνία. Τι να κάνουν, να βγουν στους δρόμους και να σπάσουν τα κεφάλια, τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι, να βγουν στους δρόμους και να μην κατάλαβα. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Πότε. Μ' αρέσει ο Υπταλοφίτης, μ' αρέσει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ο Υπταλοφίτης έχει μαχητικότητα. Έχει φλόγα. Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη. Ναι, έχει φλόγα. Το γούσταρα τον Υπταλοφίτη. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Πάμε... Και εμένα μ' άρεσε. Πάμε στον μακάρι επόμενο. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι ναι. άνθρωποι. Μ' άρεσε ο Ιπταλοφίτης. Είχε μαχητικότητα, είχε φλόγα, είχε οργή, είχε ταπεραμέντο. Ωραίος. Καλημέρα, ναι. Είχε και άποψη. Βέβαια, ναι. Καλημέρα. Και για τους αμπελόκηπους, και εγώ είχα άλλη άποψη. Αλλά έχω πάθει πλάκα. Πολύ είχε πιο καθαρός δήμος. Πολύ πιο καθαρός δήμος. Βεβαίως. Πολλά δημόσια κτίρια. Εντάξει. Τώρα τα οικονομικά του Δήμου δεν τα ξέρω ούτε με πέφτει κανένας λόγος. Αλλά είδα μια ωραία κοινωνία εκεί. Και η αγορά του τα έργα του. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αμέ, βέβαια. Δηλαδή από την Τούμπα είναι καλύτερα. Αυτό λέω. Πάμε στο φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Άντε, επιτέλους. Έλα, ρε. Έχω ακούσει τους πάντες.
Δηλαδή είμαι μισή ώρα εδώ πέρα. Δηλαδή εντάξει, έχει, το αυτοί μου έχει γίνει κόκκινο. Κόκκινο έρι. Λοιπόν, άκου, ο Νίκο δεν σε λένε. Ο Νίκος, ναι. Νίκος, ναι. Κάνεις πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο λάθος κάποια πράγματα που λες. Τα έχεις περιβάλλει πάρα πολύ. Κάνεις ταξίδια εκτός Ελλάδας. Είσαι μόνο εδώ, Θεσσαλονίκη, Γιάννητσα, Καβάλα και τα λοιπά. Όχι, έχω κάνει και ταξίδια και στο εξωτερικό. Με τη δουλειά του, ναι. Ναι, γιατί και εγώ, εντάξει, εγώ πιο μικρός από σένα, είμαι 35, αλλά είμαι πολιτής και έχω κάνει... Α, είστε, άρα ξέρετε την αγορά καλά. Συνάδελφος, πολύ ωραία. Έχω κάνει κάποια ταξίδια, βέβαια έχω λιγότερα χρόνια εμπειρία από σένα, λόγω ηλικίας. Έχεις πάει σε Βαρκελόνη. Βεβαίως. Την τσιμισκή της Βαρκελόνης, τι άποψη έχεις? Ως προς τι? Ως προς τις τιμές, δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Βέβαια, εκεί πέρα έχει γίνει η τσόντα. Συγγνώμη την έκφραση. Σε κάθε γωνία υπάρχει μια μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, μπλε γυναίκα η οποία σε παρακαλεί να πάει να κάνει σεξ. Σε κάθε στενό και άμου σεξ. Ναι. Τα ξέρεις αυτά ή πας σε φυσικά δεν τα έχω δει εσύ. Τι νομίζεις, δεν τα έχω δει. Και τι είναι αυτή η άποψη που γίνεται. Δηλαδή, σαν να βλέπεις την Τσιμισκή εσύ της Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται στη Βαρκελόνη. Εγώ πήγα όταν πήγες στη Βαρκελόνη μόνο αυτό είδες. Άλλα δεν τα είδες. Α, είδα και πολύ απλά. Κάθεσε να πιέσει ένα καφέ. Ότι είναι μια καθαρή, πεντακάθαρη πόλη. Είναι, ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες που είδαν εκεί, που γίνανε εκεί, άφησαν έργα υποδομής για τα παιδιά τους για τα επόμενα 100 χρόνια. Ότι ένας ταξιτζής που με πήρε έκανε λάθος ένα τετράγωνο και με πήγε δυο στενά πιο κάτω, μου ζήτησε συγγνώμη και με πήρε λιγότερα λεφτά από θέμα νοοτροπίας. Όταν πήγαμε και καθίσαμε να πιούμε καφέ, ξέρω εγώ, το σέρβις τους ήταν άψογο. Μια καθαρή, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτά τι δεν τα είδες. Πού είναι αυτά. Πεντακάθαρη στη Τσιμισκή, στον πεζόδρομο που κατεβαίνει κάτω στην παραλία της Βαρκελόνης, ήταν πεντακάθαρη. Εσύ δηλαδή, ή μάλλον εγώ ταξίδεψα σε άλλη χώρα και νόμιζα ότι ήταν Βαρκελόνη. Ή μάλλον εσύ μου λες άλλα πράγματα. Δεν θέλω, δεν θέλω να αντιπαρατεθώ μαζί σου γιατί δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Εγώ στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη. Και ειδικά και στη Μαδρίτη, πεντακάθαρες πόλεις, τι να σου πω. Γιατί δεν έχουμε σχέση με Μαδρίτη, έχουμε σχέση με Βαρκελόνη. Είσαι Μπαρσελονέζος γι' αυτό. Συναντάω τελευταία 5 χρόνια που πηγαίνω κάθε 1,5 χρόνο, δηλαδή έχω πάει 3 φορές μέσα σε 5 χρόνια, αυτό το πράγμα που έχω συναντήσει στη Βαρκελόνη, στην Τσιμισκή, είναι χάλι μαύρο. Μετά τις 9 η ώρα το βράδυ γίνεται... Ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται αυτό που λες. Ας πούμε στη Γιάννητσόν δεν γίνεται αυτό που λες. Αυτό δεν γίνεται όμως στην Τσιμισκή, φίλε μου. Στην Τσιμισκή δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ωραιότερη πόλη στην Ευρώπη από τη Θεσσαλονίκη μας. Δεν υπάρχει. Συν της άλλης, ότι μου λες ότι στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι είναι... Αμαγκατζίδες. Οι έμποροι δεν πληρώνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Όχι, με συγχωρείς πολύ, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μην λες λόγια που δεν έχω πει. Μην τρέπεσαι ρε. Εδώ όχι, κοίτα τις ομάδες τι τους κάνανε. Αυτή η λίστα αρχιταβέλης. Ένα λεπτό. Πάμε τους λυπάσαι εδώ. Ρίξτε τα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν είπα ότι δεν πληρώνουν. Δεν είπα ότι είναι όλοι τον καντζίδες. Είπα ότι έχουν το διάολο μέσα τους. Στην Αθήνα δεν τον έχουνε. Καλά η Αθήνα δεν συγκρίνεται. Είναι εκτός άστο. Εκείνο είναι εκτός πραγματικότητας. Εκείνη είναι μια κατηγορία μόνη τους, άσους εκείνους. Στην Αθήνα, ρε φίλε, όταν πιάνουν το πρώτο μεροκάματο, εμείς στον τέταρτο φραπέ είμαστε. Εσύ μένεις σε Γεννητσά. Οπότε Γεννητσά είναι ο Δήμος Πηλαίας. Όσο ο Δήμος Πηλαίας, είναι τα Γεννητσά όλα. Είναι μεγάλο ο Δήμος Πηλαίας. Τι σχέση έχει αυτό? Ναι. Με αυτό που συζητάμε. Εκεί με το Δήμο της Πηλαίας. Εγώ γιατί δεν γεννήθηκα. Δεν συγκρίνω ρε παιδιά, ένα λεπτό. Δεν συγκρίνεις την Αθήνα. Δεν συγκρίνω τα Γιάννητσά με τη Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, συγκρίνω εγώ τα Γιάννητσά με τη Θεσσαλονίκη μας. Εγώ που με κινέβρισες και πήρα τηλέφωνο. Με έβαλες τρυπάκι να πάρω τηλέφωνο. Είναι ότι συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνω ποτέ τα Γιάννητσά με τη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι ως επαρχιώτης δεν του αρέσει αυτό που βλέπει εδώ. Σε συνεργασία, σε βρωμιά, σε μπάλα, δεν του αρέσει. Κακό είναι που δεν του αρέσει. Ναι ρε φίλε, και εμένα σαν Θεσσαλονίκη αυτό που βλέπω στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, δεν μου αρέσει. Και τι θα κάνω? Δεν πρέπει να το πεις. Στην Αθήνα, όταν δεν σου αρέσει κάτι. Ποιο να πιάσω, μόνο τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη ρε φίλε, εμείς όταν πάμε στην Αθήνα και τους βρίζουμε,
Δηλαδή απαγορεύουμε έναν από τα Γιαννιτσά να πει ρε, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπω. Ρε φίλε, να μην σου αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπεις είναι σωστό, ωραία, και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή το ότι μια πόλη δεν παράγει τίποτα παρά μόνο καφετέριες, καφενεία και σαντουιτσάδικα, δεν είναι υγεία αυτό. Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι σημείο αναφοράς για όλα τα Βαλκάνια. Το Μπουτάρι, γιατί από θέμα εμπορικότητας. Ο Μπουτάρης θέμα... είναι μια χαρά, ρε. Τι είναι μια χαρά. Ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη φέρνει ένα κάρο τουρίστες και ναι. Κάπως η πόλη. Θα σου πει για ποιος φταίει που δεν το μαζεύω, ο Μπουτάρης ή εγώ. Ο Μπουτάρης φταίει. Αλλά τουλάχιστον ο Μπουτάρης έχει φύσκα την πόλη από τουρίστες, φίλε. Άκου λίγο ρε Κωστή, τώρα μην με πουλάς με ένα πρόλογο τώρα, γιατί εγώ είμαι πιο γάζος από σένα. Ο Μπουτάρης φταίει για το μετρό ή εγώ. Ο Μπουτάρης για το μετρό δεν φταίει. Γιατί δεν φταίει. Γιατί δεν κινείσαι. Κυβερνήτης δεν είναι ο Μπουτάρης. Εγώ θα κινήσω διαδικασία να γίνει το μετρό μετά από 17 χρόνια. Συγχωρείς πολύ Κωστή, αλλά είναι ο πρώτος πολίτης της πόλης. Ναι, και θα πρέπει αυτός να κινήσει τους μηχανισμούς. Διαχειρίζεται χρήματα μπορεί... για το μετρό, ο Μπουτάρης, τα έφαγε. Όχι, δεν έχει σημασία, θα μπορεί να πει κάποιες καταστάσεις. Τι να κάνει. Να βγαίνει με τα τατουάζ και να λέει εγώ θα κάνω το τζαμί πάνω στην Ισοφιά και θα κάνω τζαμί. Το τατουάζ. Τι σε πειράζει το τατουάζ, φοβικός το τατουάζ είσαι. Τα ούζα τι σε πειράζουν και οι νέες γυναίκες. Του Μπουτάρη. Ο Μπουτάρης είναι ο καλύτερος δήμαρχος που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Μπουτάρης, ναι. Γι' αυτό είναι τα σκουπίδια ακόμα στους δρόμους. Τα σκουπίδια έμεινε. Όχι, δεν μ' αρέσουν τα σκουπίδια. Πώς είναι τα σκουπίδια στους δρόμους, αφού λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι καθαρή τώρα. Τώρα βγήκαν τα σκουπίδια ξαφνικά. Πάμε επόμενη γραμμή. Γι' αυτό θερμαϊκός ακόμα είναι ευρώ. Ο θερμαϊκός, καλά, ο θερμαϊκός βρωμάει, γιατί οι προηγούμενοι δήμαρχοι ναι. είχαν πει με χρήματα τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί ότι θα κάνουν βιολογικό καθαρισμό. Αλλά τα φάγαν σουβλάκια και σουτσουκάκια και πήγαν φυλακή. Και καλά να μείνουν στη φυλακή. Πολύ στεναχωριέμαι πάντως Χωσή όταν μιλάμε και άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό είναι λυπηρό. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα επικοινωνίας. Ο Νίκος σε λίγο θα μας πει ότι τα Γιαννιτσά είναι το Μιλάνο. Εντάξει, δεν το λέει αυτό. Δεν λέμε αυτό. Στα Γιαννιτσά σου βρε βλάχα ρε Κυφίνας 4. Τι είπε ο Κυφίνας, είπε. Στα Γιαννιτσά σου ρε. Ραπτόπουλε, μην μπερδεύεις τους τουρκόφωνους ουρούμ του Καυκάσου με τους Ελληνοπόντιους. Αυτοί έχουν μαυριδερά χαρακτηριστικά. Αυτούς λέμε Ρωσοπόντιους. Και από το 1990 που ήρθαν αυξήθηκε η εγκληματικότητα, λέει. Δεν είναι πόντι, άρα δεν πρέπει να τους δέσεις Ρωσοπόντιους. Γεια σου Ράπα από Καλαμάτα, χαιρετίσμα το 964. Στη λεωφόρο Νίκης δεν περνάει λεωφορείο, λέω 580. Πες τα Νικόλα, λέω 848. Καμιά μέσα στις νεότερες ηλικίες μέχρι 30. Μόνο σε κάποιες από τις δυτικές συνοικίες παραμένουν γνήσιοι ακόμα. Αριανός εθνικιστής. Λοιπόν, ο άλλος λέει, άσερα που οι τουρκόφωνοι πόντι του Καυκάσου θα θεωρηθούν Ελληνοπόντι και Έλληνες. Δεν είναι καλή φάρα, λέει, μακριά από καυγάδες μαζί τους. Χειρότερα από τους Γεωργιανούς είναι. Αριανός εθνικιστής πάλι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ναι. Ναι. 35 και 28 και 29 και 30. Σας ζητούμε συγγνώμη. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχετε τρεις γραμμές και όποιος προλάβει να πάρει παρά από αυτό το πράγμα. Γίνεται, έχει πολλές γραμμές. Τρεις γραμμές μπορείτε να έχετε, τρεις γραμμές μόνο. Στο Eurobank έχει τρεις γραμμές. Δεν περιμένει ο κόσμος τόσο πολύ. Τρεις γραμμές. Για πάρτο. Όποιος προλάβει και πήρε. Δηλαδή ξέχασα να... Δεν ξεχνάς εσύ. Δεν ξεχνάς. Τι να σου πω ρε Κώστα, έλεος δηλαδή. Δεν ξεχνάς εσύ. Έλεος δηλαδή, έλεος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε. Λοιπόν. Τώρα παρέα κάνουμε, άκουσες κάποιες απόψεις. Λοιπόν, κάποιοι είπαν κάποια πράγματα παραπάνω. Είπες προηγουμένως η Θεσσαλονίκη μας. Πρώτα πρώτα δεν είναι Θεσσαλονίκη σας, είναι Θεσσαλονίκη μας. Να τα! Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, Βαλκάρι μου. Σας. Άμα θες να διεκδικείς την κυριότητά της, οκ, εντάξει. Δεύτερον. Δεύτερον. Ναι. Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο καθαρές πόλεις τα τελευταία 10 χρόνια. Και πώς το λέω, εγώ την γυρνάω την Θεσσαλονίκη παντού. Βγαίνουν 4 φορές την ημέρα τα σκουπίδια, μας έχουν σπάσει τα νεύρα. 3 η ώρα το μεσημέρι, 2 η ώρα το μεσημέρι μέσα στη Μητροπόλεω θα δεις σκουπιδιάρικο, ατρελαθείς. Αυτή τη στιγμή άμα βγεις στην πόλη δεν θα δεις ούτε χαρτί κάτω. Συμφωνείς για τον Μπουτάρη. Τι είδατε.
10 χρόνια άκουσα με λίγο να σου πω Κώστα τι έχει γίνει. Έγινε ένα δημοψήφισμα κάποια στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και γενικότερα σε όλους τους Δήμους, πότε θέλουν να βγαίνουν τα σκουπίδια, ρέει, ναι. Τα σκουπίδια. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ ή όλη τη μέρα. Και οι πολίτες ψηφίσαν όλη τη μέρα και βγαίνουν 4 φορές τον... Κατανοητό. Ναι. Δεν υπάρχει βρώμικη πόλη. Η παραλία, να ξέρεις ότι δεν πέφτει τίποτα μες στην παραλία πλέον. Εδώ και χρόνια. Αυτά που λέτε ότι φάγανε, δεν φάγανε τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος με την αποχέτευση. Άρα η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πιο όμορφες, πιο καθαρές πόλεις. Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Η βρωμιά που λες Κώστα που έρχεται μια περίοδο μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού όταν έχει μελτέμει και φέρνει το φύκι και ξεβράζει στην τέτοια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Και στην είσοδο της πόλης με τα δέρματα. Αυτά ήταν ακόμα τα αίματα από τα σφαγεία. Τα σφαγεία. Μυρίζει ακόμα το αίμα. Μυρίζει ακόμα και το μυρσοδεψίο. Το ότι μυρίζει η Θεσσαλονίκη γκάζι σε κάποια σημεία της αυτού. Του Θερμαϊκού έχεις παίξει καθόλου Κώστα. Έχω παίξει, είχε βρώμα παλιά, ναι. Θυμάσαι απέναντι που είχε το αρωματοποιία η Λίνα. Ναι. Και πώς δεν θυμάμαι. Δεν μπορείς να πάρεις... Και έλεγε αρωματοποιία η Λίνα. Δεύτερον, Κώστα, άμα σε πάω στο κέντρο του Γιάννητσόν και θα αφήσω. Και δεν υπάρχει κανένας να ρωτήσεις. Και σοπούν, πάνε, φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Και ακολούθησε τις ταμπέλες. Θα βρεθεί στα Σκόπια. Στον δρόμο Θεσσαλονίκης δεν θα βρεθεί. Εντάξει, αδερφέ. Δεν θα βρεθεί. Τα Γιάννητσά. Πρώτα. Την δεκαετία του 90, λέω γρήγορα, γιατί ελπίζω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Ναι, για να ακούσω, ναι. Την δεκαετία του 90, βιοτέχνης κι εγώ, και δεν περίμενα να έρθει ο πελάτης. Έχω φάει 4 μηχανές αυτοκίνητα, να πούμε, γιατί πηγαίνω ερχόμουν παντού. Δεν μίλησα όλες, ρε παιδιά. Δεν το παίρνετε επί προσωπικού αυτό το πράγμα. Τι έχω κακό πράγμα. Περίπου 60 εκατομμύρια σφραγισμένες επιταγές. Καμία δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Όλες είναι από την επαρχία. Όλες. Μία από έμπορα στη Θεσσαλονίκη δεν μου έχει σφραγίσει. Μου έχουν καθυστερήσει, μου έχουν αλλάξει επιταγή. Έτσι. Αλλά απλήρωτη δεν μου άφησαν καμία. Ούτε εδώ, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Πάτρα, ούτε στη Λάρισα. Σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, εντάξει. Στα Γιάννητσά, στην Καρδίτσα, στον Βόλο, στη Λιβαδιά, έχω φάει επιταγή. Στην επαρχία έχω φάει επιταγή. Οι Θεσσαλονικείς ήταν κυμπάριδες και είναι κυμπάριδες. Πάντα. Λοιπόν, αυτό τη δουλειά που βγάζει ο Θεσσαλονικέας δεν τη βγάζει κανένας. Αυτούς που βλέπεις έξω... Ο Θεσσαλονικέας, συγγνώμη που θα σε διακόψω άκοπτα. Και κάποιοι αυτό... άλλα που έρχονται από την επαρχία, και τρώνε τα λεφτά των γονιών τους και το ΕΣΠΑ που πηγαίνουν στα χωράφια τους, και τις αποζημιώσεις και έρχονται εδώ πέρα και... Γίνεσαι κακός τώρα. Κακός γίνεσαι. Δεν είμαι κακός. Δεν είμαι κακός. Εγώ γιατί ζω να σου πω κάτι αυτή τη στιγμή όλη την επαρχία. Ζω μέσα στην κοινωνία και δεν υπάρχει σε καμία λεωφόρο νίκης να σε κόψει ποδήλατο, φίλε Νίκο. Εμένα πάντως θα με έκοβε ένα ποδήλατο. Δεν υπάρχει. Άμα είσαι στον δρόμο του ποδηλάτου πάνω στην παραλιακή μπορεί να σε κόψει. Ναι ρε φίλε, αλλά τηρούν όλοι αυτό το πρόγραμμα. Ο άλλος πήγαινε εκτός. Δεν έχει εκτός πρόγραμμα φίλε. Δρόμο. Έχει πάνω στην παραλιακή, λωρίδα πάνω στην παραλιακή. Και πάνω στο πεζοδρόμιο της παραλιακής. Λωρίδα, λοιπόν, άκουσε με λίγο. Εμένα πάντως, ξενοκράτη, το μεγαλύτερό μου πρόβλημα σε αυτή την πόλη είναι ότι φύγανε παραγωγικές μονάδες στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και η Θεσσαλονίκη δεν έχει βιομηχανική πλέον. Υπόσταση. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό είναι το περισσότερο που με ενοχλεί. Άκουσε με λίγο κάτι να τα σου... άλλα δεν με πειράζουν. Όταν αλλάζαμε βάρδια, ναι. 5 η ώρα το πρωί, ήμουνα πρωινός, υπήρχε. Δεν αμφιβάλλω για τώρα, λέω ξενοκράτη. Περίμενε, υπήρχε. Ναι, θα σου απαντήσω. Ναι.
Τώρα θλίβομαι. Ναι, δεν υπήρχε. Υπήρχε κομφούζιο από τα λεωφορεία που έπαιρναν τους εργαζόμενους για να τους σπάσει βιομηχανία. Υπήρχε ζωή, ναι, όντως. Ναι. Τώρα υπάρχει αυτό. Αλλά σε αυτό δεν φταίει η πόλη. Η πόλη δεν φταίει. Και μην δραστηριάζεις αυτούς που βάζουμε τα 5 φράγκα που μαζέψανε για να κάνουν μια δουλειά και για να μην φύγουν στο εξωτερικό. Έστω με καφέ. Όχι ρε παιδιά, δεν το κατηγορώ αυτό. Με θλίβει αυτό ότι δεν παράγει και δεν κατηγορούμε ρε παιδιά, ένα λεπτό. Δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους που ανοίγουν μια μπουγάτσα ή που ανοίγουν ένα καφέ ή μια ταβέρνα, ξέρω εγώ κτλ. Απλώς η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να είναι οι αχθοφόροι, οι μεταφορείς. Και τι είμαστε εμείς πλέον για όλη τη Μακεδονία και για όλη την Ελλάδα? Είμαστε διανομής. Κάνουμε τη διανομή. Δεν παρέχουμε τίποτα. Αυτό λέει. Μας φέρουν τα εμπορεύματά τους και εμείς τα διανέμουμε σε όλη τη χώρα. Αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει όμως ανάπτυξη σε αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί να είσαι deliverer των Ευρωπαίων. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτό το, πριν από 10 χρόνια γιατί δεν το έλεγες Νίκο? Μα τώρα δεν κατάλαβες. Μίλησα πριν από 10 χρόνια και από 20 χρόνια και είπα ότι ήμουν αγαπημένος με αυτή την πόλη. Τόπα. Αυτή η κατάσταση υπάρχει στην Ελλάδα, δεν αλλάζει. Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί και δεν δικαιούται να είναι φτωχή πόλη. Έχει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι φτωχή Ελλάδα, φίλε. Και μέσα στην Ελλάδα υπάρχει και η Θεσσαλονίκη. Οπότε θα τα λουστούμε και εμείς αυτά. Πρέπει να κρατήσουμε όμως τα παιδιά μας εδώ. Για να αγωνιστούν εδώ. Δύσκολο ξενοκράτη. Ιστορία, δύσκολο. Θα σου πω τον λόγο. Μια μικρή ιστορία και κλείνω. Ναι. Όταν ήταν έγκυος σε μένα η μάνα μου, είχαν πάρει απόφαση να πάνε στη Γερμανία. Κλειδώσα, βγάλα τα εισιτήρια κανονικά να φύγουν με το τρένο. Ως έγκυος η μητέρα σου. Στον τρίτο μήνα. Στον τρίτο μήνα, ναι. Ναι. Okay. Ναι. Κλειδώνει τα... Λέει, μου τα έλεγε η μάνα μου και ο πατέρας μου. Κλειδώνει το πατρικό μου το σπίτι. Είχαμε και μια αυλή πάνω στην Άνω Πόλη. Κατεβαίνει κάτω. Το βλέπει τον πατέρα μου καθισμένο πάνω σε μια ξύλινη βαλίτσα. Είχα ένα κάτι ξύλινες βαλίτσες. Λέει άντε λύση να πάμε. Έτσι πως ήταν. Σκίζει τα εισιτήρια. Ποιος? Λέει δεν πάμε πουθενά. Ο πατέρας σου? Δεν πάμε πουθενά. Ο πατέρας σου το είπε. Εδώ είναι η οικογένειά μας, εδώ είναι η πατρίδα μας, θα μείνουμε εδώ. Βρε άνθρωπέ μου, δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις, κάτι θα βρούμε. Ο Θεός μεγάλος είναι, κάτι θα βρούμε. Και βρήκανε φίλε. Και δουλέψανε και κάνανε και δυο παιδιά και δόξα τον Θεό. Ξενοκράτη, αξιόπινη, αξιότιμη και παλικάρι ο πατέρας. Τώρα μπορεί να ασκήσει το εισιτήριο ένας τριαντάρης και να πει τη γυναίκα του. Ο δρόμος είναι φίλε. Άκου, τι θα σε ρωτήσω. Ο πατέρας σου το ρίσκαρε, βρήκε δουλειά. Ένας τριαντάρης σήμερα, με μια έγκυο τριών μηνών, το σκίζει σήμερα το εισιτήριο. Θα το σκίσει, ναι. Θα το σκίσει, λες. Και να μην το σκίσει και να μην το... Και να, πρόσεξε. Θα μείνει, πρέπει να μείνει. Γιατί αν φύγει, θα έρθουν άλλοι να δουλέψουν. Γιατί είναι ξενοκράτη εσύ όταν γεννήθηκες. Συμφωνώ με τον ξενοκράτη απόλυτα. Τι? Συμφωνώ με τον ξενοκράτη απόλυτα. Γιατί πιστεύω ειδικά η Μακεδονία μας έχει να μας προσφέρει πράγματα. Και αρκεί να είμαστε δραστηριοποιημένοι και εμείς. Να δραστηριοποιηθούμε και να μην κάνουμε το εύκολο. Και να πω κάτι σε αυτό. Είναι προτιμότερο να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη αν δεν έχεις δουλειά εκεί. Να ξαναγυρίσεις πίσω στο χωριό σου, στην πόλη σου. Να μπορείς να καλλιεργήσεις πάλι τη γη ή να φτιάξεις άλλα πράγματα παρά να μείνεις εκεί και να υποσυντήσεις. Και προγράμματα που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό. Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλοί που έχουν αφήσει το ταξί και έχουν βγει στην περιφέρεια. Είχαν 5 στρέμματα, 10 στρέμματα, έχουν νοικιάσει άλλα 50, 60, 100 και δουλεύουν εκεί πέρα πλέον. Αυτό εδώ που πήγε να κάνει ο Παπανδρέου και απέτυχε με την... γιατί υπήρχε μια στιφιλία τα προηγούμενα χρόνια και ήθελε να μεταφέρει τον κόσμο στην επαρχία. Δεν το πέτυχε ο Παπανδρέου, μάλλον θα το πετύχει να πούμε η ΕΟΚ και η Τρόικα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν είναι άσχημο. Πολλοί κόσμος φεύγει προς την επαρχία. Και είναι προτιμότερο να φύγει προς την επαρχία παρά να πάει
στη Γερμανία ή στη Σουηδία ή όπου... Συμφωνώ μαζί σου, Ξενοκράτη, πάρα πολύ. Εδώ είναι η πατρίδα μας, εδώ είναι η ζωή μας, εδώ είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, τα πάντα. Εδώ είμαστε στη γη της επαγγελίας και δεν το ξέρουμε. Θα, δεις, θα ακούσεις και στη στραβή ένα καλό λόγο. Εκεί πέρα στη στραβή δεν θα ακούσεις καλό λόγο. Και όσον αφορά το Ρωσοπόντιος, το Ρωσοπόντιος, παιδιά, δεν είναι βρισιά. Απλά ορισμένοι οι οποίοι δεν ήταν πολύ... Εξαρτάται πώς το λένε. Κάναν ορισμένα πράγματα εδώ πέρα τα οποία δεν ήταν και τόσο νόμιμα. Και πήρε μπάλα και αυτός. Ξενοκράτη, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Θα βρεθείτε αντίπαλοι του χρόνου στην Αλφα Εθνική. Δεν έχει με τον Ξενοκράτη. Χαίρομαι πραγματικά για τις απόψεις σου. Έστω λοιπόν, και αν από κάποιες θα διαφορές. Πάρουμε και τον τελευταίο φίλο. Υπάρχει. Πάμε στον τελευταίο. Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ. Ωραία φωνή έχεις ρε Καζατζίδη. Έλα. Λοιπόν, αυτό που λέτε ήθελα να πω κάτι και στο φίλο του τον Νίκο. Έλα. Ο Νίκος έκανε ένα λάθος που είπε για τη Θεσσαλονίκη αυτά τα πράγματα που είπε. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα και θα κλείσω, να μην σας κρατάω πολύ. Λοιπόν, εμένα τα πρώτα ξαδέρφια μου είναι στα Γιαννιτσά, στο Τσαλί. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί όλα τα Γιαννιτσά του Παρασκευή από το Σαββατοκύριακο φεύγουν, πάνε... Αυτό στο Γευγελία πάνω. Πάνε και από εκεί, ναι, ναι, πάνε. Στο καζίνο, Κυλκή, σε όλα αυτά πάνε εκεί. Γι' αυτό κακός είναι που λέει όλη η Θεσσαλονίκη είναι στο Γευγελί. Λάθος αυτό. Πρώτον αυτό. Πάνε και... Πάνε. Κοίταξε, και εγώ... Μπατάκια υπάρχουν παντού. Μπατάκια. Βεβαίως. Λοιπόν, μπατάκια υπάρχουν πάνω. Και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιαννιτσά και παντού. Έτσι. Δα είναι να μην πέσεις. Λοιπόν, εγώ έχω μία κόρη. Ωραία, ωραία το λέει. Μπατάκια υπάρχουν παντού. Είναι να μην πέσεις. Ωραίο. Σωστό. Βεβαίως. Σωστό. Λοιπόν, εγώ είμαι παντρεμένος με Ρωσίδα. Εμένα η κόρη μου τι είναι. Εγώ είμαι Πόντιος. Πόντιος γεννημένος εδώ. Ρωσοπόντια. Δεν είναι Ρωσοπόντια. Είναι. Δεν είναι Ρωσοπόντια. Είναι. Άρα για ποιο πράγμα τσαρτίζονται αυτοί. Πρόσεξε, το σωστότερο που θα λέγαμε είναι ότι είναι Ρωσοελληνίδα. Όχι, αφού είναι... Ναι, μα εγώ είμαι και Πόντιος. Αυτός είναι Πόντιος, προσέξτε, και άλλοι Ρωσίδα. Προσέξτε λίγο. Για να μπορέσουμε να βάλουμε τη ράτα του καθενός μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας είναι, ας πούμε, από το Μίτσιγκαν και να πούμε ότι είναι Ελληνομιτσιγκάνος ή, ξέρω εγώ, Ελληνοβοστονέζος. Πρέπει να πούμε ποια είναι η χώρα η καταγωγής του. Εάν εσύ θέλεις μέσα από την ψυχή σου να είναι ο Πόντος η πατρίδα σου και να λέγεσαι Πόντιος και μετά Έλληνας, δεν το θέλω να πω. Το παίρνουμε και χιουμοριστικά και λέμε ότι εμένα η γυναίκα μου είναι Ρωσίδα. Έτσι, εγώ είμαι Πόντιος, έτσι. Άρα η κόρη μου είναι Ρωσοπόντια. Ρωσοπόντια. Okay. Αφού θέλεις να το λέγεις. Μιλάς σωστά, Ραπτόπουλε, μιλάς σωστά. Είσαι έξυπνος, ναι. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή, για ποιο λόγο να παρεξηγεί. Θα λεγόταν Ρωσοβλάχα, ας πούμε, κάπως έτσι. Ρωσοβλάχα θα λέγαμε. Ρωσοβλάχα. Οκ. Ακριβά δεν είναι, Νικόλα. Εντάξει. Λοιπόν, Νικόλα. Προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Νικόλα, επειδή μου είσαι συμπαθής στο θέμα... Είναι συμπαθής, όντως. Της ομάδας να μιλάς, να αποτελείσαι μπροστακή, δηλαδή τα λεγόμενά σου, μ' αρέσουν να σ' ακούω, γι' αυτό να αποκαλείς έτσι μια πόλη και αυτά εδώ πέρα. Γι' αυτό και όλοι σε ορμήξανε. Μα ο Νίκος, επειδή τη γουστάρει τη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις. Επειδή του άρεσε η Θεσσαλονίκη, αυτό τώρα που το συγκρίνει. Και επειδή θα σου πω και κάτι για τον Νίκο που δεν το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Είναι πολύ βλάκας ρομαντικός. Είναι πολύ ρομαντικό παιδί. Ο Νίκος. Ο Νίκος είναι πολύ ρομαντικός. Και πέσαν και οι δύο. Σε σημεία που με εκνευρίζει η ρομαντικότητά του. Δηλαδή από ρομαντισμό ο Νίκος, από ρομαντισμό είναι βλάκας ρομαντικός. Ενώ εγώ ήμουν και το ξεπέρασα. Ευτυχώς γλίτωσα. Ο Νίκος έχει μείνει ρομαντικός, με τη θρησκεία φίλος, αγαπάει τις στιγμές. Είναι ένα παιδί με, πώς να σας το πω, που τον ενοχλούν τα στραβά και τα βγάζει προς τα έξω. Εμένα με φτιάχνουν τα στραβά. Εγώ ψοφάω για στραβά, είμαι στραβός. Είμαι ανάποδος. Ο Νίκος λοιπόν, για να το τελειώσω, επειδή είναι φίλος μου, επειδή
αγάπησε τη Θεσσαλονίκη στα νιάτα του και αυτό που βλέπει τώρα δεν τον εκφράζει, τον στεναχωρεί. Και κάνουμε μια ωραία κουβέντα έτσι, για τα εμπορικά, για τα ποδοσφαιρικά κτλ. Λοιπόν, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση η όλη ιστορία, αλλά τέτοιες κουβέντες θα τις κάνουμε κάπου κάπου. Θα ξεφεύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, θα το φέρουμε, θα το. Το ποδόσφαιρο μόνο του, ο ΠΑΟΚ μόνος του όλη μέρα κουράζει, ο Άρης κουράζει. Θα κάνουμε και τέτοιες κουβεντούλες, θα κάνουμε και τέτοιες προσεγγίσεις. Ο φίλος 716 λέει ότι η Βαρκελόνη είναι βρώμικη πόλη. Απέχει παρασάγκας από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήμουν αντιπρόσωπος της εταιρείας Πούντο Μπλάνκο ρούχων. Με έδρα τη Βαρκελόνη, έχω πάει 30 φορές. Αντώνης, οι πιο μεταξίδες είναι κριτική, λέει. Οι κριτικοί δεν παίζονται. Στη Λαμογιά δεν υπάρχουν. Πάμε στον Νίκο. Έπεσε πάλι. Οι κριτικοί είναι στις συναλλαγές τους Λαμόγια. Οι περισσότεροι. Ναι. Εγώ το έχω ζήσει και κατηδίαν. Πάμε στον Νίκο. Έλα Νικόλα. Έλα ρομαντικό αγόρι. Έλα παλικάρι μου, έπεσε η γραμμή. Ναι, έλα. Λοιπόν, κάναμε μια κουβέντα για μια πόλη η οποία ζούμε όλοι μας. Βλέπουμε τα κακοσκήμενα. Εγώ ίσως να τα παραείπα λίγο ή να έδωσα μεγαλύτερη έμφαση. Εγώ δεν ήθελα φυσικά με κανέναν κόσμο να έρθω σε αντιπαράθεση. Είδες τι τοπικιστές που είναι οι δικοί μας όμως εδώ. Αλλά γενικά θέλω να περνάω καλά. Ναι. Δηλαδή θέλω τη ζωή που κάνουμε, επειδή είναι στενάχωρη, επειδή υπάρχει κούραση, επειδή υπάρχει ένας αγώνας για την επιβίωση, τις στιγμές που ζούμε να τις ζούμε καλά. Είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι πίνοντας ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι... Ίσως εγώ από τη Θεσσαλονίκη έχω πολλές απαιτήσεις. Ναι. Μπορεί και... να είναι και αυτό. Και από τον ΠΑΟΚ. Και από τον κόσμο και από τον ΠΑΟΚ να έχω πολλές απαιτήσεις και από τον εαυτό μου γενικά έχω πάρα πολλές απαιτήσεις. Ναι, ναι. Γενικά... Ξέρω ότι είσαι πολύ εργατικός και... Δεν μπορώ τη μετριότητα. Ναι. Αυτό ίσως είναι ένα κουσούρι για μένα. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό που μου δίνουν, αυτό που βασάρουν, αν δεν είναι καλό να το φάω ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Ναι. Αφού έχω δει και καλύτερα πράγματα στην πόλη και όλοι μας τα έχουμε δει. Και ίσως από εγωισμό κάποιοι να μην συμφωνούν μαζί μου, ίσως και εγώ κάπως κάπου να κάνω και λάθος και να είμαι και λίγο υπερβολικός, εντάξει. Σε κάποιο... Αλλά τα ζείτε καθημερινά, τα βλέπετε. Τα ζείτε καθημερινά, βλέπετε αυτό το περιφερειακό. Αξίζει αυτός ο περιφερειακός για τη Θεσσαλονίκη. Σκοτώνεται κάθε μέρα κόσμος εκεί. Ναι, 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 ναι. Αξίζει αυτός ο περιφερειακός για αυτή την πόλη. Με συγχωρείτε πολύ. Αξίζει αυτό το λιμάνι σε αυτή την πόλη. Έτσι. Δηλαδή... Αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο. Με τέτοιο θερμό. Με τέτοιο θερμό. Κοινό, ε. Με τέτοιο θερμό κοινό. Έτσι. Με γανιάρι κοινό. Παθιάρικο. Με, ναι. Παθιάρικο. Με, να μην έχει προοδεύσει. Δηλαδή... Φταίνει οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς. Θέατρα. Φταίνει οι Αθηναίοι. Θέατρο. Ναι. Ναι. Ερχόντουσαν παλιά εδώ και έχουν παίξει ηθοποιοί, ηθοποιάρες. Έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα. Έχουν διαπρέψει. Τραγουδιστές. Σκηνοθέτες. Φωτογράφους. Δηλαδή δεν έχει στερέψει η Θεσσαλονίκη. Δεν τι έχει, δεν βγάζουμε τίποτα τώρα. Ναι. Υπάρχει ένα θέατρο να πάρω εγώ τώρα τα παιδιά μου που να παίζουν Θεσσαλονικιώτες με κουλτούρα της πόλης. Ναι. Θέατρο παράφλαση. Γκαθνάκης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ρομαντικές γωνιές της πόλης που να μου θυμίζουν εμένα το παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Έλα μόνο και εσύ 44 χρόνια ρομαντικά σε αυτές που ψάχνεις να βρεις. Κι όμως ρε σηκωστή. Αυτές είναι οι στιγμές που πρέπει να απολαύσουμε. Τις ρομαντικές. Να έρθω από τα Γιάννητσα να σε πάρω. Να με δεις, να σε δω, να πάμε πιούμε ένα καφεδάκι. Πότε θα προλάβουμε. Πότε... θα βρούμε χρόνο. Πού να προλάβουμε. Πρέπει να γίνει απεργία. Ναι, τι να πει. Μας αφήσουνε. Εδώ τέλος πάντων κάναμε μια κουβέντα. Εγώ πιο πολύ πήρα να σου πω γιατί δεν βρεθήκαμε τηλεφωνικά. Τέλος πάντων κάναμε λοιπόν, μια κουβέντα. Λοιπόν, άστα αυτά. Ο γιατρός λέει: Βαλβολίνες μυρίζουν, λέει χρυσάφι. Τρομερές. Εγώ του έδωσα μια συνταγή, επειδή είναι και αυτός πολύ καλός στις συνταγές. Του έδωσα και εγώ μια συνταγή ναι. Για να βρει υγειά του το αυτοκίνητό του. Από εκεί και πέρα εύχομαι να είναι καλά όλα. Ναι, με είπε φοβερός. Τρομερός. Ας μας φτιάχνει αυτός τα υδραυλικά, ναι. Ας φτιάχνουμε εμείς τα υπόλοιπα, ναι. Ότι μπορεί ο καθένας να φτιάξει. Αυτός θα μας φτιάχνει τα υδραυλικά. Ωραία φίλε.
Τα σωληνάκια, ξέρω εγώ, αυτά όλα. Όλοι κάτι φτιάχνουν. Μετά ήθελα να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που ξεχνάνε πολλοί Θεσσαλονικοί. Ναι. Ότι πέρα από τον τουρισμό που έχει η Θεσσαλονίκη, πέρα από τον κόσμο που κατεβαίνει για εμπορικό κομμάτι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Μπουτάρης δίνει τα ρέστα του, να ξέρεις. Ωραία, εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αφού θέλεις, φίλοι είμαστε, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά μην ξεχνάτε, παιδιά, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κατεβαίνει μια ακόμα Θεσσαλονίκη για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος της Μακεδονίας να εξυπηρετηθεί τόσο καλά στα νοσοκομεία της επαρχίας. Και όλη η επαρχία έρχεται μέσα στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία του Παπαγεωργίου Βοάς, οι ιδιωτικές κλινικές. Αυτός είναι λαός που έρχεται. Από Βαλκάνια, από Σκόπια έρχονται να χειρουργηθούν άνθρωποι. Από Αλβανία, από Βουλγαρία. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη είναι μια ευλογημένη πόλη, μην την υποτιμάτε. Άμα μείνει 2-3 χρόνια ο Τσίπρας ακόμα και μας πιάσει τίποτα κανένας βρικόλακας, στα Τύρανα θα πάμε να το κάνουμε. Θα σου πω ένα περιστατικό και να κλείσουμε με αυτό για να μην σε κουράζω άλλο. Δεν με κουράζει καθόλου, Νίκο. Ξέρεις ότι είσαι από τους φίλους που έχω αποκτήσει από το ραδιόφωνο και διατηρήθηκε η φιλία μας. Και εμένα με ενοχλεί που δεν μπορώ να σε δω, γιατί είσαι σε άλλη πόλη, είσαι κοντά, αλλά εγώ δεν βλέπω και τους κοντινούς μου φίλους. Δηλαδή δεν προλαβαίνω. Είμαστε κοντά, αλλά είμαστε τόσο μακριά. Η αλήθεια είναι. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον τους δικούς μου τους φίλους μπορεί μια περατζάδα να κάνω 4 λεπτά να τους δω. Τυχαία στον δρόμο, ίσως. Κατάλαβες. Άκου τώρα ένα περιστατικό που γίνεται σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας. Ναι. Έχω έναν φίλο πελάτη στεναχωρημένο. Τέλος πάντων θέλει να κάνει μια εγχείρηση. Ο ίδιος. Να βγάλει τη χολή του, ναι. Ναι. Και μου λέει, θα πάω, λέει, να κλείσω, λέει, ραντεβού, λέει, σε ένα νοσοκομείο εδώ, λέει, να τη βγάλω. Λέει, χολή είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πληρώνουμε ιδιωτικές κλινικές κτλ. Εγώ φυσικά τον ενθαρρύνω, του λέω όπως νομίζεις εσύ, όπως αισθάνεσαι καλύτερα. Περνάνε 15 μέρες, ξαναπηγαίνω στο μαγαζί, λέω, τι έγινε, έκλεισες ραντεβού. Με λέει, δεν είναι και σαν, μου λέει, δεν έγινε δουλειά. Λέω, γιατί δεν έγινε δουλειά. Μίλησα, λέει, με τον γιατρό. Λέω, και τι σου είπε. Με λέει, κοίταξε φίλε μου, λέει, εγώ, λέει, μπορώ να σε ανοίξω, λέει, μόνο. Αλλά δεν μπορώ, λέει, να σε κλείσω. Θα αφήσω, λέει, ανοιχτό. Λέω, γιατί είναι, φίλε. Λέω, γιατί να σε αφήσει ανοιχτό. Λέει, γιατί δεν έχει τα στέντ, να πούμε εκεί πέρα κάτι συρραπτικά για να μπορέσει να το ράψει. Ας πάμε το βιβλιοπωλείο να πάρει. Και λέω, δηλαδή, τι θα γίνει. Ας σε κάνει την εγχείρηση να μείνεις με τους ορούς και να περιμένουμε να έρθουν τα συρραπτικά και να την ξαναράψει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμένα μου είπαν το άλλο. Πήγα εγώ ένα φίλο, τον ακτινολόγο, τον Αντώνη, τον Παοκτσί. Ναι, έλα, ναι, κάνεις ένα check-up, μου λέει, τις, πώς τα λένε αυτά εδώ, ρε, τις καροτίδες. Ναι. Μια που προπονείσαι, λέει, μη... καροτίδων. Ναι. Με πήγε εκεί στο Ιπποκράτιο, με κάνει τις καροτίδες και κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει και έτσι μου βρήκε αυτό στην κίστη, την ουροδόχο. Ναι. Μου λέει, αυτό πρέπει να το δεις. Πάω εκεί σε έναν ουρολόγο εκεί στο Ιπποκράτιο, Σεπτέμβριος ήταν. Λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε, ο καρκίνος είναι, τι είναι. Λέει, μπορεί, λέει, να είναι και καρκίνος. Πέρα, δεν ξέρω, μου λέει. Ωραία, που μου κόπηκαν τα γόνατα. Λέω, εντάξει, είναι, δεν είναι. Λέω, βγαίνει. Ναι, λέει, πώς δεν βγαίνει. Πρέπει να το βγάλεις. Καλά, λέω. Πότε, λέω, να. Δεν κοίταξε, λέει. Πριν το Φεβρουάριο, λέει. Τι Φεβρουάριο, μαλάκα του λέω. Μαλάκα του λέω. Έτσι ακριβώς. Έτσι μπορεί να του τράβηξε ένα βρωμόξυλο εκεί μέσα. Α, κακομένα τα γόνατά μου. Δηλαδή, αν ήξερα ότι δεν ήταν κακό και θα τον πλάκωνα. Θα τον πλάκωνα το γιατρό εκεί μέσα. Τι Φεβρουάριο μου λες. Μέχρι το Φεβρουάριο, ρε φίλε. Λέω, θα τον πλακώσω, λέω, πάντρο. Αν κακό, να πούμε, καήκαμε. Ρε, τι γίνεται, ρε. Το Φεβρουάριο, λέει, έχω, λέει, ένα κενό, λέει, τι κενό. Πήγα στον Νίκο, μέσω σε. Άσε με τώρα, ρε. Πω, ρε φίλε, τι να δω. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό θέλω να πω, λοιπόν, ότι και πολλοί κόσμος κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να βρει την υγειά του, γιατί η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον σε ιδιωτικό αλλά και σε κρατικό νοσοκομείο είναι πάνω από τη βάση. Πώς θα, και το Παπαγεωργείο είναι πολύ καλό, είναι φανταστικό. Καθαρό νοσοκομείο. Καλούς γιατρούς έχουμε. Για αυτά, ναι. Αλλά δηλαδή, έχουμε τώρα αυτούς τους κλεφταράδες που φάγανε τα λεφτά από τα νοσοκομεία τόσα χρόνια. Και νοσεί η κατάσταση. Και βλέπεις και στην επαρχία υπάρχουν τα γιατρουδάκια με τα νοσοκομεία. Όσοι μείνανε δίνουν τη μάχη τους. Αλλά εντάξει. Έχουμε, Νίκο, καλούς γιατρούς. Οι νέοι γιατροί είναι πολύ καλοί. Έτσι. Καμιά σχέση και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή, παλιά ο γιατρός πριν 40 χρόνια είχε και ένα ύφος, δεν μπορεί να το μιλήσει κτλ. Τώρα τα παιδιά είναι πολύ καλά και πιο μορφωμένα στην επικοινωνία.
Ναι, η επικοινωνία είναι πραγματικά ψωγή καταρχήν. Παλιά οι γιατροί ήταν χασάπιδες πριν 40 χρόνια. Χασάπιδες. Στο λέω. Μαμουλούκια, κοινό. Μαμελούκι, παοξίδες δεκαετίας του 50. Μαμελούκι οι γιατροί. Τώρα είναι πολύ καλύτεροι και δυστυχώς δεν μπορούν να αναδείξουν ταλεντάρες γιατί είναι η κατάσταση τέτοια στα νοσοκομεία. Να μην πιάσουμε όμως για τα, για τα νοσοκομεία. Να κλείσουμε λοιπόν. Ναι, να κλείσουμε ευχάριστα, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι η ωραιότερη πόλη αυτή τη στιγμή. Άσερε το παραμύθι που είναι ωραιότερη πόλη. Λοιπόν, χωρίς βιομηχανία, χωρίς τίποτα. Και θα πρέπει εμείς, και θα πρέπει εμείς, σαν άνθρωποι που ζούμε καθημερινά εκεί, να φροντίζουμε για αυτό. Δεν μου λες τώρα, άστα αυτά. Χριστούγεννα τι θα κάνεις, ρε. Χριστούγεννα θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να ξεκουραστώ πρώτα απ' όλα. Oh. Να ηρεμήσω με την οικογένεια και με τα παιδιά. Ναι. Να μην κάνω καθόλου χιλιόμετρα, όσο περισσότερο να καθίσω στο σπίτι. Θα σαπίσει δηλαδή. Το έχω ανάγκη αυτό. Βέβαια αυτό θα κρατήσει κανένα 2-3 μέρες. Ευτυχώς πέφτουνε Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά ξέρεις τι Κωστή, όμως βλέπω ότι επειδή ξοδεύουμε πάρα πολύ ενέργεια και επειδή κάνουμε καλή διατροφή, καλή φυσική κατάσταση, δεν μας φαίνεται ακόμα αυτό. Αλλά ο οργανισμός μας κουράζεται, χρειαζόμαστε την ξεκούραση. Τώρα και εσύ, ας πούμε, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέχεις κάποια πράγματα, φροντίζεις για τον εαυτό σου, αλλά τον καταπονείς κάθε μέρα και τον καταπονείς πολύ. Αυτό θα πρέπει να το προσέξεις λίγο. Μην νομίζεις τώρα επειδή είσαι σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση ότι δεν καταπονείς τον οργανισμό σου επειδή δεν σου φαίνεται. Αυτό ίσως αργότερα να το δεις πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο τους ρυθμούς, το λέω σε σένα να τα ακούω κι εγώ, πρέπει να τους βελτιώσουμε. Πρέπει να δώσουμε, πρέπει να αγαπήσουμε. Πώς έλεγε άλλος, αγαπήστε. Αγαπήστε τον ΠΑΟΚ. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Έτσι που λες. Τα λέμε, τα λέμε. Νικόλα, καλά τα είπαμε, καλό βράδυ. Θα τα πούμε και από κοντά. Τώρα, τι να σου πω. Θα πεταχτώ ο Γιαννιτσάρτη εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα δούμε. Ο Θεός τι θα κάνει, πώς θα μεταβολεύει. Ποιος Θεός, ρε, αφού πρέπει να συνεννοηθούμε οι δυο μας. Ο Θεός τι σχέση έχει. Ο Θεός καμιά φορά δεν μας αφήνει να. Α, να κάνει το σχέδιο. Εννοούμαστε, αλλά μας φέρει αναποδιές. Είναι το σχέδιο. Καμιά φορά, καμιά φορά το απρόπτο είναι και το καλύτερο. Μπορεί να περνάω ή να περνάς και να σε πάρω ένα τηλέφωνο και να βλέπω. Αυτό είναι το καλύτερο. Όπως βρεθήκαμε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, αναπάντεχα. Ναι, έτσι. Έγινε. Φιλιά. Καλή συνέχεια, καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Ήταν σαν να ήσουν εδώ. Γιάννης Κυλιτίδης, φουλάρι, του φάγα το μισάωρο, θα με πλαγκώσει καμιά μέρα στις γρήγορες. Φεύγω. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο βλέπουμε τα μάτς. Την Παοκάρα, την Τζέλσι, τον Άρη, τον Ηρακλή, την ΑΕΚΑ προ, σίγουρα τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Τον City Arsenal. Έχουμε να δούμε πολύ πράγμα και μετά δύο εβδομάδες θα ταξίνουμε τα φρύδια μας. Καλό βράδυ. 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 Μας. Καλό βράδυ.